gentlemen. Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα! Το νούμερο ένα πρωινό! Okay! Σοκαφέ Morning Show. Wow, wow, wow. Κάθε πρωί ξυπνάμε με Γιώργο και Ελίνα. Ο καλύτερος τρόπος να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Γιώργο, Ελίνα, σας αγαπώ. Το πρωί πάω τα παιδιά στο σχολείο και ο Γιώργος μου λέει για σεξ. Αν είναι δυνατόν. Είσαι ο σεξουαλικός λαός τώρα. Δηλαδή να κάνεις σεξ με έναν Ιάπωνα. Τι να σου λέει. Όχι, πολλά. Χριστός, Χριστός, ονονός. Τι είναι, τι είναι, καλέ. Μαρία, Μαρία, αγώνα, μην μου τα κάνεις αυτά. Κάποιος να χτυπήσει τη Μαρία. Καλέ, την πλάτη της, καλέ. Το 109, στην πυροσβεστική. Δεν το περίμενε, τι θα πω τώρα. Τα δώρα. Έχεις κερδίσει το διαμάτι της Σοκαφέ Morning Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Ελίνα Παπίλα, Γιώργος Καρτελιάς, καλή σας μέρα. Σήμερα είμαι σε μια... Περίμενα να σου πω, έχω την ανάγκη σήμερα να μου πεις ότι είμαι όμορφη. Αυτό πήγα να πω. Ότι είμαι ομορφή, με τα γυαλιά μοιοπίας και το μαύρο το κασκόλ στο λαιμό τη θηλιά. Ναι, βγάζεις κάτι ωραίο, έτσι. Μα... μια... Έχω την ανάγκη, παιδιά, να. Αντιλήφεται από πρωί-πρωί. Όχι, ναι, πες μου, ότι έχω την ανάγκη να μου το πεις γιατί σήμερα δεν αισθάνομαι καθόλου. Συστή, όχι, σε βλέπω έτσι με το ποκαμισάκι σου, το κασκολάκι σου, το γυαλάκι σου. Όμορφη σήμερα. Άμα να έρθω και με τις πιτζάμες, αν μας αρέσει αυτό. Γιατί ωραίο είναι. Πίτζα μου φέρνει. Κοίτα, το πουκάμισο. Γενικά, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες με πουκάμισο. Ναι, εντάξει, οκ. Άμα βγάλεις τη ζακέτα. Υπάρχουν αυτές οι μέρες που οι γυναίκες έχουν την ανάγκη να. Κατάλαβα, περίοδο. Όχι, όχι, δεν έχω. Α, δεν έχεις. Δεν έχω, τελείωσε. Δεν είναι αυτό. Είναι... Ωραία συζήτηση. Είναι ότι είμαι σε μια φάση που αισθάνομαι σήμερα ότι δεν είμαι όμορφη. Οπότε πρέπει να μου το πεις αυτό για να πας και το πιστέψω. Είσαι όμορφη. Ευχαριστώ, Γιώργο. Βρέθηκε ένας άνθρωπος πρωί-πρωί. Τι κάνετε, πώς είστε. Δεν έχω βγάλει τσίμπλες ακόμα γι' αυτό. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, καταπληκτικά. Πώς περάσατε χθες. Κάναμε πάρα πολύ ωραία πράγματα χθες. Τίποτα. Τίποτα, ναι, ναι. Τι κάνεις. Και εγώ τίποτα δευτεριάτικο. Δευτέρα βράδυ είδαμε λίγο survival. Με αλλαγή με λίγο Masterchef, αλλά με κράτησε το Survivor. Ναι, ναι. Να σου πω τώρα που πες Masterchef, γιατί εγώ δεν βλέπω Survivor, δεν το έχω πετύχει. Ο Κράτς είναι μέσα. Ναι, μέσα είναι. Α, ναι. Μπράβο, μαγειρεύει καλά. Δεν ξέρω. Για να τον έχουν κρατήσει. Θυμάμαι ότι τον κρατήσανε. Ναι. Τώρα... Έχουν περάσει στο σπίτι, δηλαδή έχει ξεκινήσει το παιχνίδι κανονικά. Ναι, απλά. Α, και έχει μείνει ο Κράτς. Απλά δεν το έχω προσέξει να δω τι γίνεται με τις ομάδες, γιατί είναι σε τρεις ομάδες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Απλά ναι. Δεν το έχω δει για να τον καταλάβω. Τον έχουν κάνει στα social τον Κράτς. Ναι, ωραίος είναι, μη σου βγει το όνομα. Έτσι ωραίος. Και εμένα, παιδιά. Έλεπα κάτι βίντεο χθες δικά μας στο fanpage στο Facebook και έλεπα τι μου γράφουν από κάτω. Ναι. Και του έκανα like στα σχόλια. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Τι λένε, μωρέ, τι είπανε κάτι. Και τι δεν έχουν πει, ότι δεν περνάω καλά με τον άντρα μου έχουν πει. Έλα ρε. Ναι, ναι. Ότι δεν με ικανοποιεί ο άντρας μου, γι' αυτό είμαι έτσι το πρωί. Αυτό, παιδιά, δεν έχει να κάνει. Ναι, ακούω, θα σου πω. Τι άλλο λέγανε. Μια κοπέλα λέει, διώξτη. Και ήθελα να τη γράψω. Οκ, μην νομίζει. Μπορεί και να γίνει. Διάβασα και εγώ πολλά τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, θα ναι, να δείτε ναι. Και εσείς, παιδιά, στο Facebook ειδικά. Μπείτε στο Facebook στα βιντεάκια και δείτε από κάτω τι γίνεται. Εντάξει, χαίρομαι ότι ο καθένας το βλέπει με τη δική του οπτική. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, άλλοι ναι. Λένε την κρατάς. Γιατί την κρατάς εκεί. Έλαντε, τι με κρατάς, Γιώργο. Τι να σε κάνω. Γιατί δεν με διώχνεις. Ο άλλος λέει. Τώρα που είναι και. Που είστε και ζεστοί. Και κάπου λέει, σε κάποια ανέκδοτο γέλασες. Ναι. Και γράφανε από κάτω, παραξενεύτηκα με λέει. Γέλασε, λέει η κοπέλα. Θα μ' άρεσε το ανέκδοτο, ρε παιδιά. Δεν είμαι και τόσο χαζή. Ναι, ναι, ή μπορεί ναι, να ήμουν ναι, σε μια φάση να είχα περάσει ωραία το βράδυ, το ξέρεις. Σημασία έχει ότι. Αντώνη. Ας τον άντρα μου ήσυχο. Έρχεται εδώ, μας ζητάει να της πούμε ότι είναι όμορφη. Ναι. Δεν γελάει πουθενά. Ναι, 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 ναι. Hey, τι λένε. Όχι, όχι, ο αγόρι μου περνάμε όμορφα. Τα διαβάζει τα σχόλια. Του λέγα χθες, λέει, κοίτα πως με βρίζουν. Γέλαγε ο άνθρωπος, να κάνει. Να το κάνουμε να πριν σκρίνω, να τα στείλω όλα. Λοιπόν, το Show Cafe Morning Show ξεκινάει. Το ταξίδι μας, αυτό το αγαπημένο το καθημερινό, ξεκινάει αμέσως τώρα. Μέχρι τις 11 θα πάμε μαζί στον αέρα του Show Cafe με 104,8. 697-800-104,8. Στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 12 Φεβρουαρίου του 2019. Ρε παιδιά, το φαινόμενο που ψάχναμε χθες, πώς θα το ονομάσουν, το κυρικό φαινόμενο, το έτσι έντονο που έρχεται στις επόμενες μέρες, ναι. Λέγαμε ότι είναι η σειρά του Χ και ψάχναμε τα ονόματα. Μας στείλατε διάφορα εσείς, είπαμε και εμείς διάφορα. Χαρίλαος, Χριστόφορος, Χιονάτη, είπαμε. Λαπάτσας. Ναι, και κάτι άλλο είπαμε, δεν θυμάμαι. Τελικά το ονόμασαν η Χιόνι, με ήττα. Έρχεται η Χιόνι. Έρχεται η Χιόνι, παιδιά. Τι μου θύμισε αυτό τώρα. Η Χιόνι είναι, θα πλήξει Αττική με χιονοπτώσεις, τα ορεινά. Τι λέω
τώρα, τα έχουμε χιόνια, παιδιά, το ξέρετε. Αφού είναι η χιόνι. Ναι, η χιόνι. Η χιόνι. Φοβερό. Μες στην άνοιξη 30 πόντι χιόνι. Όχι, άνοιξη. Ναι. Όχι, λέμε ρε, παιδί μου, τώρα δεν το... είναι ανέκδοτο αυτό, δεν το ξέρεις. Όχι. Έλα ρε εσύ. Όχι. Που είναι μια κοπέλα, λέει, είναι μια κοπέλα και αποφασίζει να πάει διακοπές χειμερινές χωριστά από τις φίλες της. Ρε παιδί μου, γενικά να φύγει ένα τριημεράκι μόνη της. Ναι. Και να διηγηθεί, ρε παιδί μου, όταν γυρίσει στις φίλες της, τι πέρασε, έγινε. Πώς πέρασε. Ναι. Έτσι αποφασίζει να πάει μια μέρα στη Χονολουλού. Ναι. Πάει λοιπόν στη Χονολουλού, σε ένα χωριουδάκι κτλ. Καταπληκτική παραρία. Γνωρίζεται και με ένα ντόπιο πέδαρο εκεί, καταλαβαίνεις κτλ. Πώς τη λέγανε. Την κοπελά. Ναι, δεν έχει όνομα. Δεν έχει όνομα. Λοιπόν, σεξ στην παραλία, σεξ στη θάλασσα, σεξ ολονύχτιο, όλη την, ναι, το τρίμερο. Ναι. Ήταν καταπληκτικό. Όταν έπρεπε να φύγει, λέει στο παλικάρι συγκεκριμένη. Αλήθεια, εδώ εσείς οι ντόπιοι, το μόριό σας, πώς το λέτε στη διαλεκτό σας. Ναι. Της λέει αυτός, χιόνι. Και αρχίζει και γελάει η κοπέλα. Της λέει αυτός, γιατί γελάς και γιατί ρωτάς. Ναι. Άντε να πιστέψουν οι φίλες μου τώρα ότι ήρθα στη Χιονολουλού και βρήκα 30 πόντους χιόνι. Α, παπά. Ναι, η αλήθεια δεν το ξέρω αυτό το ανέκδοτο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Η χιόνι που λέτε, η οποία φέρνει χιόνια, φέρνει καταιγίδες, φέρνει και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας παρόλα αυτά. Δεν ξέρω όμως στην Χαλκίδα τι θα γίνει και γενικά εδώ στην Εύβοια. Από ό,τι βλέπω τώρα. Μας παίρνει φουλ. Τρώμε κάτι βρόχες ωραίες περιποιημένες, αλλά για χιόνι δεν βλέπω. Το πιο πολύ κρύο, παιδιά, έρχεται από το Σάββατο. Ναι. Δηλαδή το Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει πάρα πολύ στους 4 βαθμούς Κελσίου 5. Μάξιμο. Ναι, μάξιμο. Όπω θα κάνει κρύο, δεν έχω ξύλο. Και την Κυριακή θα έχουμε πάρα πολύ κρύο. Η Παρασκευή είναι στου 8 βαθμού Κελσίου, η Πέμπτη στου 7. Γενικά έχουμε πολύ πτώση θερμοκρασία και θα έχουμε και αρκετή βροχή. Εν τω μεταξύ, φέτο έχει κάνει φουλ χειμώνα, έτσι. Χιόνι στα ορεινά, λογικά, θα δούμε. Και πετρέλαιο χρειαζόμαστε και ξύλα θέλουμε. Πολύ και ξύλο, το Πάσχα δεν λέει να έρθει. Πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Λοιπόν, 697-800-1048 στέλνετε μηνύματα στο Viber 22-22-62-800. Μπορείτε να καλέσετε για να μας πείτε ό,τι θέλετε. Σήμερα γιορτάζει ο Μελέτιος. Ναι. Γιορτάζει ο Πλωτίνος. Ωραίο το Πλωτίνος. Η Πλωτίνα. Ο Πλωτίνος είναι από το. Ένα λατινικό όνομα Πλατίνους. 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 Πρόσεξε. Το οποίο είναι και ρωμαϊκό επώνυμο. Είναι ο Πλάφτος. Δηλαδή, Γιώργος Πλάφτος. Κατάλαβε. Ήταν ρωμαϊκό επώνυμο. Πλατύπους είναι το σημαίνει στα ελληνικά. Μάλιστα. Και είναι του μελετήου αρχιεπισκόπου Αντιοχίας σήμερα. Μελετή. Αυτός που μελετάει δηλαδή. Ο Μελετηρός. Ναι. Ξέρω ένα χρόνια φίλο... πολλά σε εσάς που γιορτάζει. Καλημέρα σε τον φίλο μου το Μελέτη, ο οποίος είναι αντιλιβεράς. Καλημέρα. Ξέρει να μελετάει. Τις παραγγελίες του κόσμου. Σας πλατζίδικα. Ανατολή ηλίου 7 και 16, δύση ηλίου 18.01. Αργή να ανοιχτώσει πλέον. Μεγαλώνει η μέρα, παιδιά, και είναι και πάρα πολύ ωραία όταν μεγαλώνει η μέρα. Ναι, φανταστικά. Δηλαδή τώρα θα ξεκινήσουν οι βροχές, θα σου πω ότι θα σ' αρέσει. Αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Η μέρα της Ερυθράς Χείρας σήμερα. Ναι. Είναι από το σύμβολο της κόκκινης παλάμης που σημαίνει stop στην στρατολόγηση των παιδιών σε πολέμους. Ναι. Γιατί κόκκινη παλάμη είναι το σήμα, ναι. Μπράβο, και εθνική μέρα που τίγκαζε δαμάσκινου. Άχου και δαμάσκινο και πουτίγκα. Παναγία μου, Χριστέ μου. Για τους δυσκύλιους δεν είναι το δαμάσκινο. Ναι. Ορίστε, άμα δεν πάω το φασκέτο, κάτω πουτίγκα. Σήμερα είναι 3η 12 Φεβρουαρίου και αν έχεις γενέθλια. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις αρκετή σοφία μέσα σου, την οποία τη χρησιμοποιείς επεκτατικά. Είσαι σοφός. Σαν σύντροφος είσαι πιστός, αλλά πείθεσαι εύκολα να δοκιμάσεις ασυνήθιστα πράγματα. Δηλαδή. Δηλαδή του αρέσουν, ρε παιδί μου, να δοκιμάζει πράγματα, περιπετιούλες. Και γυναίκες και άντρες εδώ. Δεν έχει να κάνει. Είναι χωρίς ταμπού. Ο ιδανικός σύντροφος για εσένα είναι κάποιος που μπορεί να σου προσφέρει άνεση. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρλος Δαρβίνος, αλλά έχει γεννηθεί βεβαίως το 54 και ο Τζίμις Πανούσης. Τώρα είναι καλό αυτό. Ποιο? Δηλαδή θες και άνεση, αλλά τα δίνεις κιόλα. Και δοκιμάζεις τα πάντα. Ναι, ρε, γι' αυτό. Δοκιμάζεις τα πάντα γιατί είσαι άνετος. Ναι, άμα ναι. Δεν είσαι άνετος, θα δοκιμάζεις. Του αρέσει να σου προσφέρουν άνεση. Άνεση. Να σου προσφέρουν άνεση. Ναι, αυτή εκεί που θα το δοκιμάζεις, ρε παιδί μου, να είναι μεγάλο το κρεβάτι. Κατάλαβε. Ναι, να έχεις ένα πουφ, να, σαν τον κόλλο σου. Εντροπή. Καλημέρα στον φίλη την Κατερίνα που λέει καλημέρα, παιδιά. Πώς είστε σήμερα. Καλά είμαι. Πού είστε, ρε παιδιά. Πού είστε, ρε παιδιά. Στείλτε μηνύματα. Πού είστε, ρε παιδιά. 697-800-1048 τα μηνύματά σα στο Viber. Καλημέρα στον φίλο τον Στάθη. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Βασιλική που λέει. Παιδιά, αγαπάμε Ελίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Υποστηρίξτε. Μία που σ' αγάπησε. Καλημέρα στην κόρη του και στον φίλο του Γιάννη. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο. Σαν σήμερα το 1709, ο Σκοτσέζος ναυτικός Αλεξάνδρ Σέλκυρκ διασώζεται μετά από 4 χρόνια που έμεινε απομονωμένος στο νησί Φερνάντες. Άντε. Θα αποτελέσει την έμπνευση για το μυθιστόρημα του Ντεφόε Ρομπινσόν Κρούσος. Α, νόμιζα από εκεί βγήκε και η ταινία Ο Ναυαγός του. 4 χρόνια. Το 1945 υπογράφεται η συμφωνία της Βάρκηζας, βεβαίως.
Σαν σήμερα το 1950 ιδρύεται η Eurovision, European Broadcasting Union, EBU, εν πάση περιπτώσει. Τελικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει φέτος με εμάς. Όχι. Δεν ξέρουμε τι θα στείλουμε εμείς. Ξέρουμε ότι η ΤΑΜΤΑ θα πάει με την Κύπρο. Αυτό. Ναι, όχι, καθ' θα στείλουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα στείλουμε, άρα δεν ξέρω αν θα στείλουμε κάτι δικό μας εδώ. Δυνατό. Γνωστό μας τέλος πάντων. Και σαν σήμερα το 2012, με 199 ναι, υπερψηφίζεται τον δεύτερο μνημόνιο. 20 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άνετος της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν αρνητικά. Πότε είχε γίνει το δημοψήφισμα, πιο μετά. Πότε το, είχε γίνει. Το δημοψήφισμα έγινε το 2015. Το 2015 βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτσε να θυμηθώ. Α, το 2015 ήτανε. Ναι, καλέ, πότε είναι το δημοψήφισμα. Κάτσε να σου πω. Πότε το Capital Controls, πότε είχαμε. Κάτσε καλά τώρα, εντάξει, τα μπερδεύουμε αυτά. Γιατί πότε δεν είχαμε λεπτά, πότε πηγαίναμε στην τράπεζα και είχαμε ουρά για 20 ευρώ. Μέχρι σήμερα. Δημοψήφισμα θα σου πω τώρα εγώ. Κάτσε γιατί. Έτσι, δασκάλα, παιδιά, δασκάλα. Τη... Το 15, βέβαια. 28 Ιουνίου του 2015 προκηρύχθηκε. 28 Ιουνίου του 2015, μάλιστα. Άρα, εποχές. Εποχές. Χαμός, λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, λίγο υπομονή, λίγο κουράγιο, όλα θα ισιώσουν, όλα θα στρώσουν. Είμαστε, από ό,τι λένε, σε περίοδο ανάπτυξης. Ναι, έχουμε βγει στις αγορές. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στέλνει καλημέρα από Κόρινθο. Πολλά φιλιά στο Γιώργο. Αυτό το θέλει άνεση, λέει, που είπαμε στα γενέθλια και δοκιμάζει τα πάντα σαν το 50 αποχρώσεις του γκρι μου κάνει, λέει εδώ πέρα ο Γιώργος. Είναι τα παιδιά που έχουν γενέθλια σήμερα και αν θέλει να του καλέσουμε και να του πούμε χρόνια πολλά και να τους πούμε αυτά που λέγανε για την ημέρα που γεννηθήκανε τα πράγματα. 22-210-62-700 και επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας. Για τα δικά σας wake up calls, βέβαια, για να ξυπνήσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα, να κάνουμε εδώ τα τηλεφωνήματά μας, αδέρφια, φίλους, συντρόφους, ξαδέλφια. Ό,τι θέλει, μαμά, μπαμπά, κουμπάρους. Δεν σε ρώτησες, πώς πέρασε χθες. Εγώ τι έκανα χθες. Ναι. Θα σου πω, ήταν να πάω γυμναστήριο, αλλά με πιάσε στομαχόπονος, γιατί με πιάσε στομάχι μου χθες το πρωί. Όχι. Θυμάσαι πως το έλεγα στην εκπομπή, δεν σου λέγα ότι είμαι πιο στο μάχη μου, ωραία. Όχι. Πάση περιπτώσει. Με πόνεσε πάρα πολύ το μεσημέρι. Άντε. Ναι, πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ άγχος χθες, δεν ξέρω γιατί. Πόσες ώρες κοιμήθηκες. Με ένα-δύο ώρο το μεσημέρι. Καθάρισες. Έστρωσα. Πώς κοιμάται. Έστρωσα, παιδιά. Και μετά τίποτα. Εκεί παιδιά, μαγειρέματα, ιστορίες, πηγαίνελα, τέτοια πράγματα. Χθες σου φέρα και γαλακτομπούρεκο. Δεν τρώω, είμαι στη διατροφή. Α, χθες, πάλι, δεν τη χάλασα καθόλου, Καλημέρα στην Αρετή, καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στη Δέσποινα, πολλά φιλιά. Παιδιά, το παίξατε το ανέκδοτο, θα μου στείλετε βιντεάκι. Κίσες. Α, για το είχε μας στείλει βίντεο με το ταχύνι. Με το ταχύνι. Ναι. Ο Φώτης βεβαίως, η Φωτεινή, όλοι. Μας ακούτε και μέσα από το www.sokafm.gr. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα στο Δημήτρη, στη Λευκοθέα που μιλιές. Γεια σου, Λευκοθέα. Λευκοθέα, εσύ δεν ήσουν που πλέκεις. Θέλω να σε ρωτήσω πράγματα για το πλέξιμο. Να πάρεις τηλέφωνο ή να την πάρουν τη Λευκοθέα να μιλήσετε λίγο για το πλέξιμο, η νοικοκύρες. Ναι, γιατί. Έτσι λίγο τα νιάτα. Ξέρω κάτι εκεί με το βελονάκι, μπερδεύομαι. Μου έχει φέρει στο γραφείο μου βελόνες, μου έχει φέρει κουβάρια. Τι θα κάνω. Θα πλέξουμε, να κάνουμε ένα βίντεο θέλω. Να δείξουμε στον κόσμο τεχνικές πλεξίματος. Εδώ δεν ξέρεις εσύ να πλέξεις, απλά μάθεις εμένα. Εγώ δεν ξέρω να πλέκω. Τι ξέρεις να πλέξεις. Are you talking to me? Yes, of course. Είχαμε και τα γκράμι χθες, να ξέρετε. Θα σας πω για τα γκράμι σε λίγο. Ποιος κέρδισε τα πιο πολλά γκράμι? Πιο πολλά. Κοίτα, η Γκάγκα πήρε πολλά. Καλημέρα στην φίλη την Ιωάννα. Η Πινελόπη νομίζω ότι ήταν άσχελα. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ η Αλίσια Κις, η οποία Αλίσια Κις εχθές ήταν εκείνη που παρουσίασε τα Grammy, ήταν η οικοδέσποινα δηλαδή των φετινών Grammy, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, έκλειψε την παράσταση παίζοντας ένα medley τραγουδιών, παίζοντας ταυτόχρονα σε δύο πιάνο. Δύο πιάνα, τέλος πάντων. Δύο πιάνα είχε ναι. Το ένα μπρος, το άλλο πίσω. Με το ένα χέρι, παίζοντα το ένα χέρι στο καθένα, ένα χέρι στο ένα, ένα χέρι στο άλλο. Α. Και έδωσε έτσι το δικό της φόρο τιμή στην πρωτοπόρα μαύρη πιανίστρια, Hazel Scott. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία στιγμή αυτή. Η Μισελ Ομπάμα πήγε. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα. Η Μελίνα κοιμάται. Η Μισελ Ομπάμα ήταν εκεί. Η Τζένιφερ Λόπεζ βεβαίως ήταν εκεί. Η Τζένιφερ Λόπεζ, παιδί μου, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι 50 ετών και νομίζει ότι είναι 20. Τη βάζει όλα κάτω. Εσύ να τα δει αυτά. Ναι. Που πας από γυμναστήριο σε γυμναστήριο και δεν καταλήγεις ένα. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν κάνω χορό που κάνει η Τζένιφερ Λόπεζ. Α, θα σε στείλω εγώ σε χώρο. Τι θες να μάθεις, Λάτιν? Θέλω να μάθω αυτό που κάνει η Λόπεζ. Τι κάνει, ξέρω εγώ. Σύγχρονο. Καλημέρα. 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 Τι κάνεις, Χούλια μου, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλά. Χούλια. Καλημέρα, Χούλια. Έχεις τίποτα? Μήπως έχεις καμιά συγγένεια με τον Χούλιο Εγκλέσιας? Όχι, καλά. Μακρινά ξαδέρφια. Ναι, λοιπόν, Χούλια, σε καλούμε τόσο καφέ morning show. Βέβαια, κάποιος μας έβαλε να πάρουμε τηλέφωνο για μια γλυκιά. Καλημέρα και σε αγαπάει πάρα πολύ. Ναι. Από πού βγαίνει το όνομά σου? Παρακαλώ. Έλα, βρε, Χούλια. Από πού βγαίνει το όνομά σου? Ναι, το όνομά μου είναι Ισπανικό. Ισπανικό. Ομπρε, ναι. Αντώνιο Μπαντέρας. Εγώ από το Λακάσατε Παπέλ και μετά έχω, θέλω να μάθω Ισπανικά, έχω λυσάξει. Είναι, εντάξει, είναι Ισπανικό. Ξέρεις Ισπανικά ή απλά έτυχε το όνομα? Όχι, έτυχε το όνομα. Α, έτυχε το όνομα. Και εγώ, άμα κάνω τρίτο παιδί, θα βρω ένα όνομα που μου αρέσει στον κόσμο. Τζένιφερ.
Τζένιφερ. Ναι, γιατί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί και το Τζένιφερ. Οι Ισπανοί έχουν ονόματα σιδηρόδρομοι, ρε παιδί μου. Θα την πω Τόκιο. Δηλαδή, από το Λακάζα δε Παπέλ. Ελίνα, Χούλια, Εγκλέσιας, Μαρία, Ντολόρες. Ναι, εδώ, Παπίλα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Έτσι και μια γλυκιά καλημέρα και σε αγαπάει πάρα πολύ. Και εγώ τον αγαπάω. Έγινε, Χούλια μου, καλή σου μέρα. Έγινε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στη Γεωργία που λέει: απορώ πώς κατάντησα έτσι. Εγώ που είχα 20 στη γυμναστική. Εγώ είχα 19, λέει. Και εγώ, παιδιά, 20 είχα. Σκέψου λίγο το όνομά σου να κάναμε εκπομπή και να είχαμε ισπανικά ονόματα. Θα θέλαμε 2 ώρες να πούμε το όνομά σου και άλλες 2 δικό. Λοιπόν, καλημέρα στη Βιβί και πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα στη Λευκοθέα, πλέξιμο λέει ή ράψιμο. Α, ξέρεις και ράψιμο, Κουμπιά, μπαντελόνια, τέτοια. Κέντημα δηλαδή, μπορεί και ράψιμο σε μπαντελόνια και τέτοια, είναι σωστά. Σε μεδάκια. Καλημέρα στο Φώτη. Πολλά φιλιά στο φίλο εδώ που μας στέλνει. Καλημέρα, παιδιά. Έλληνα, νομίζω ότι αυτό που σας κάνει έτσι σαν εκπομπή είναι ότι είστε διαφορετικοί σαν χαρακτήρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά. Ποιος είστε, κύριε? Εσύ είσαι ο Τάσος. Εγώ ποιος είμαι? Εσύ είσαι ο Τάσος. Σε λένε Τάσο, εν πάση περιπτώσει? Όχι. Ωραία, λοιπόν. Σε καλούμε από το Show Cafe Morning Show. Είσαι στον αέρα μαζί μας. Μπορεί να έχουμε κάνει και λάθος, βέβαια. Συγχώρεσέ μας. Μην αρχώνεσαι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Έγινε. Καλή σου μέρα. Δεν κάναμε. Επίσης. Δεν σε λένε Τάσο. Όχι. Δεν το λένε Τάσο. Μπορεί να το λένε και αν τράπηκε. Να συνεχίσω εγώ τώρα. Την εφέλεια ψάχνα. Καλημέρα, παιδιά. Έλληνα, νομίζω ότι αυτό που σας κάνει έτσι σαν εκπομπή είναι ότι, είστε διαφορετικοί σαν χαρακτήρες. Αν μοιάζατε, λέει, κανείς δεν θα έλεγε τίποτα. Δεν είναι ωραίο να ασχολούνται μαζί σου? Keep going. Ναι, ρε, παιδί μου. Thank you. Ένα σου πω πόσο λέει, όσο λένε για σένα, καλό είναι. Να λένε σωστά το όνομά μου. Ας λένε ό,τι θέλουν, αρκεί το όνομά μου να το λένε σωστά. Και αυτό λάθος το λένε. Λοιπόν, 697-800-1048. Ελλήνα, παιδιά. Ελλήνα. Και 22-210-62-700. Σήμερα έχουμε σελήνη στον Ταύρο και θα στρέψει το ενδιαφέρον μας σε έρωτα αλλά και χρήμα. Άντε. Θα αναζητήσουμε την ευτυχία στις μικρές χαρές της ζωής. Θα προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε σχέση και οικονομική κατάσταση. Πού να σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση? Κάποια στιγμή, να σου πω κάτι, αισιοδοξία. Προκειμένου να νιώσουμε, λέει, και πάλι σιγουριά, προσοχή μόνο στις διατροφικές υπερβολές. Είμαστε στη διατροφή. Δηλαδή, μας λέει το ζώδιο τώρα ότι μπορεί να σέρνετε γαστρεντερίτιδα, Όχι, σου λέει σταμάτα να τρως. Αυτό σου λέει. Γιατί μπορεί να σε πάει. Πώς το πει πιο κόσμια. Μπορεί να σε πάει κορδελιό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ζώδια, παιδιά, είστε έτοιμοι? Πάμε. Λοιπόν, δώστε προσοχή σας ζώδια της ημέρας. Ένα ζώδιο θα επιδηθεί και σήμερα. Δώστε την προσοχή σας για να κερδίσετε υπέροχες τούρτες από τον Βασιλείου. Δίδυμοι, σήμερα θα κινηθείτε αποφασιστικά. Ενδεχομένως να περάσετε και σε κάποιες μικρές αγορές. Ασφάλεια και ισορροπία θα υπάρξει μέσα στη σχέση σας. 36. Ζυγός. Αποκτάτε αυτοπεποίθηση, ψυχική δύναμη, ορμητικότητα και δυνατότητα επιβολής. Προσοχή να μην παρασυρθείτε από το ρομαντικό τρόπο της σκέψης σας. 2. Ταύρος. Εγώ καιρος. Η στάση που θα κρατήσετε σε προσωπικό ζήτημα θα δώσει λύσεις σε ενοχλητικές παρεξηγήσεις, αποτρέποντας περαιτέρω εντάσεις. 26. Μισό, γιατί είναι ο πατέρας μου εγώ καιρος. Θα τσακωθούμε δηλαδή, τι λέει? Εντάξει, μπορεί να τσακωθεί με τη μάνα σου. Η στάση, λέει, που θα κρατήσετε με τη μάνα μου, εντάξει. Θα κρατήσει. Η στάση που θα κρατήσετε σε προσωπικό ζήτημα θα δώσει λύσεις σε ενοχλητικές παρεξηγήσεις. Ωραία, πάμε στο τοξότη να δούμε τι θα γίνει. Τοξότης. Θα σας θυμηθεί ένα πρόσωπο από τα παλιά. Νατά. Ένα τηλεφώνημα θα είναι η πρώτη κίνηση που θα φέρει μια έναρξη συστηματικών συναντήσεων. Και εκεί θα τα πάρει ο πατέρας σου. Θα υπάρξει συμβάν επανένωσης. 17. 17, παιδιά. Πατέρας μου, ξέρεις, είναι από τους παπάδες που σου λέει παντρεύεσαι, κάνεις οικογένεια. Τέλος. Αν τυχόν γίνει αυτό. Σε έχω σφάξει το γόνατο. Όχι, δεν ξαναμπαίνεις με στο σπίτι. Μου χτυπήσει την πόρτα ότι καλά μπαμπά. Δηλαδή, θες μια μέρα να τα βροντίξεις όλα, δεν πας πατέρα σου? Δεν με. Είναι από τους άλλους παπάδες. Γι' αυτό θα κάνω και εγώ στα παιδιά μου, να ξέρω. Ναι, καλά, εντάξει, μας έπεισε. Πάμε στο επόμενο. Κρυός. Θα βάλετε φρένο σε ό,τι σας τραβάει προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Θα προχωρήσετε με αποφασιστικές ενέργειες και ό,τι υποσχεθείτε στον εαυτό σας θα το καταφέρετε. 11. Να πάω στα ψαράκια. Μην γίνετε θύμα πεσημισμού και φανταστικών προβλημάτων. Για την ώρα περάστε απλά σε ειλικρινές συζητήσεις. Μόνο έτσι θα βρείτε την άκρη του νήματος. Στο νούμερο 1. Σκορπιός. Θα ανανεώσετε τη διάθεσή σας. Ναι. Θα προχωρήσετε με αποφασιστική δράση και θα δώσετε λεσίδικες απαντήσεις. Α, σήμερα. Ή υποσχέσεις σε πρόσωπα επαγγελματικά αλλά και ερωτικά. Μάλιστα. 37. 37. Θα δώσω υποσχέσει εγώ. Τι έχω, ξέρω εγώ τι έχω. Τελεσίδικες απαντήσεις. Δηλαδή αυτό είναι με χέρι τραπέζι. Και μας αρέσει. Ναι. Εσύ. Εγώ, γιατί σου μοιάζω εγώ τι μπορώ να βάλω στο χέρι σου τραπέζι, δηλαδή. Είσαι. Δηλαδή κάνω μια έτσι. Χαπ. Όχι ρε φίλε. Αμάν. Χθες έκανα μανικιούρ.
Πάμε στο επόμενο τώρα, ζαντίστηκα. Καρκίνο, θα νιώσετε την ανάγκη να ανοίξετε την καρδιά σα. Σήμερα θα αποκαλύψετε κρυμμένες σκέψεις και επιθυμίες σε ένα συγκεκριμένο άτομο που σα ενδιαφέρει ερωτικά. 24. Λιοντάρια, έντονη θα είναι η ανάγκη σα για αλλαγές αλλά και προσοχή στις υπερβολές. Ανεβασμένες θα είναι οι ερωτικές σας διαθέσεις σε συνδυασμό με την ανάγκη για φλερτ. 15. Παρθένο. Σήμερα θα σα πλησιάσει πρόσωπο που θα καταφέρει να βάλει την καρδιά σα σε μεγάλη συναισθηματική δοκιμασία. 19. Όπω σαν να πηγαίνει με δίχρονο είναι. Υδροχός, προσοχή στα οικονομικά σας άλματα, κινηθείτε με σύνεση, μελετήστε πολύ καλά τα ενδεχόμενα και τα ποσοστά τόσο του κέρδους όσο και της ζημίας. 45. Η Ροζίνη είχε ο καφές. 22-2-10-62-700, επικοινωνείτε μαζί μας για να δούμε τελικά ποιο είναι το επιδημένο ζώδιο και σήμερα. Κάτσε να κάτσω αναπαυτικά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, γεια σας, με ακούτε. Δεν μας ακούνε. Καλημέρα στον Κώστα από τη Βροχερή Δράμα. Καλημέρα στη Γεωργία, στη Βιβή, στη Λευκοθέα. Τι είναι, παιδιά, στα ζώδια. 22-2-10-62-700. Καλημέρα. Μπερδευτήκατε. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Στο καλημέρα το κλείνω. Ας πω εγώ καλημέρα. 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 Καλό στο κορίτσι. Καλό στο κορίτσι, πώς σε λένε. Εύα. Καλώ την Εύα. Έπρεπε να πω εγώ καλημέρα για να ανοίξουν οι γραμμέ, παιδιά. Μάλλον δεν ξέρω κάτι με τα τηλέφωνα που αφαίρνει όταν ακούν το Γιώργο. Όταν... Ευχαριστώ, Εύα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, να σου πω και να εγώ. Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει γιατί είναι γεγονό. Μόλι συνέβη. Ναι, ρε καμώ. Τέλο πάντων. Εύα μου, τι ζώδιο είσαι. Ηχθή. Και τι έλεγε το ζώδιό σου. Αχ, έλεγε για κάτι συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε ειλικρινής. Μπράβο, μπράβο, ναι, με τον αριθμό 1 θα προχωρήσει ωραία σήμερα. Ναι, με τον αριθμό 1 κάτι. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Και τι πήδησε η Ελίνα. Τον Ταύρο. Μπράβο σου. Τον Ταύρο, συγχαρητήρια, έτσι παντακούτα να τελειώνουμε. Τούρτα Βασιλείου, καταπληκτική θα λάβεις. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να σε ενημερώσουμε για τις τούρτες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ταύρος, αγάπη, κατανόηση, συμπόνια. Για σήμερα τουλάχιστον δεν θα είστε αντιδραστικοί. Θα εμφανιστείτε συζητήσιμοι με έντονη την ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Lucky number το νούμερο 8. Θέλω να στείλω καλημέρα στην Νεκταρία. Νεκταρία μου, καλημέρα. Που μας πήρε τηλέφωνο, γι' αυτό και καθυστερήσαμε να βγούμε λίγο. Γιατί μιλούσαμε με Σίδνεϊ από την Αυστραλία. Έχουν 41 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Ωραία. Μας άκουγε στο αυτοκίνητο, είναι τρελαμένη. Γελάει πάρα πολύ. Είναι σαν να είναι, λέει, στην Ελλάδα. Αισθάνομαι, λέει, σαν να είμαι στην Ελλάδα. I'm feeling great. Θέλει να βγει στον αέρα μαζί μας, θα βγει τις επόμενες μέρες, αλλά δεν είναι καλά τα ελληνικά. Θα μιλήσει στα αγγλικά και λέω θα συνοηθεί απόλυτα με τον Γιώργο, μην ανησυχεί καθόλου. Μα ακούω ξαφνικά 0036. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έγινε εδώ πέρα, τι γελάμε, ρε. Σας πάω στην Πάτρα. Πάτρα. Σε ένα λύκειο εκεί στην Πάτρα. Τι έγινε στην Πάτρα. Εσείς παλιά στο λύκειο, όταν ήσουν, να θυμάσαι, είχε τσακωμούς στο προάβλιο. Είχαμε, εντάξει. Με ξύλο, ας πούμε. Σπάνιο, αλλά είχαμε. Μεταξύ μαθητών. Ναι, με τι. Μεταξύ καθηγητή και μαθητή. Είχε τύχει πολύ σπάνιο να τσακωθεί, να πιάσει τα χέρια. Μπαίναμε στη μέση να χωρίσουμε, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε ένα φίλο λίγο έτσι δραστήριο. Ναι. Ο οποίος κάτι είχε γίνει με ένα καθηγητή, γιατί δεν ξέραμε κι εμείς. Ήταν από άλλη τάξη. Ναι. Και ήθελε τώρα ο μαθητής να τον τσακίσει το ξύλο. Και το έκανε. Όχι, τον κρατάγαμε εμείς. Εμείς, παιδιά, αλλά δεν ξέρουμε... εγώ αυτό δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γιατί αλλά δεν μάθαμε τον λόγο. Για εμάς οι καθηγητές ήταν κάτι πολύ ανώτερο, ας πούμε. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι μπορεί να τσακωθούμε με τους καθηγητές. Εξαρτάται τι έγινε, γιατί προφανώς τώρα ο καθηγητής κάτι είπε στον τύπο τώρα, τρίτη ηλικίου. Ναι. Δεν το λες και παιδί. Εντάξει, παιδί είναι. Δεν το λες και παιδί. Μωρό είναι, πώς είναι. 1,95, δεν το λες και παιδί. Κάτι του είπε τώρα ο καθηγητής, εντάξει, για το διάβασμα, γιατί ήταν πολύ διαβαστερό. Ναι, βέβαια, το καταλαμβανόμαστε. Ναι, και προφανώς του θίξε λίγο την οικογένεια και τα πήρε αυτός. Λοιπόν, μαθήτρια σε λύκειο της Πάτρας, μαθήτρια, έπεσε το ξύλο της αρκούδας πριν από λίγες μέρες. Σε ένα επεισόδιο άνευ προηγουμένου. Είχε πρωταγωνιστές έναν γυμναστή, το γυμναστή μάλλον του λυκείου, την μαθήτρια και τον αδελφό της. Άκου τώρα τι έγινε. Τα είχε με αυτόν. Όλα ξεκίνησαν όταν η μαθήτρια Όχι, μωρέ, κατευθείαν εσύ, τα είχε με αυτόν. Ποιο μαθήτρια με το καθηγητή. Όχι, όπως το έπεσε, μου. Γυμναστή, κοπέλα, αδελφός. Λέω τώρα τα είχε αυτός με αυτή. Κάτι έγινε και έσκασε ο αδελφός. Αν καθηγητή με μαθήτρια, είσαι σοβαρός. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Όχι. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν, λέει, όταν η μαθήτρια αντέδρασε με άσχημο τρόπο σε μια παρατήρηση που τη έκανε ο γυμναστή. Δεν έσκυψε καλά. Τη έκανε μια παρατήρηση. Πώ σκύβει έτσι, πουλάκι μου. Λοιπόν, και του λέει, μη μα σκοτίζει τα ούμπαλα. Αυτό του είπε αυτή. Κοπέλα. Πώς μιλάει έτσι. Και ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι του γυμναστή και της πόσο λέει. Πόσο ύψος είχε. Και της να λέει, δούμε το χρόνο. Ποια λέει αυτά. Αυτά που βάζεις στο στόμα σου. Είπε ο καθηγητής στην καθημαθήτρια.
Ω Χριστέ μου, και παίρνει μαθήτρια. Ένα τάκι! Και είναι ο αδελφός πιο εκεί. Α, ήταν εκεί ο αδελφός. Ναι, ναι. Άκουσε την απάντηση του γυμναστή και ορμάει κατευθείαν πάνω του και γίνεται στο λύκειο της Πάτρας. Και λέει τώρα ο αδελφός, είναι πράγματα αυτά να πει στην αδελφή μου τη δικιά μου να βάζει τέτοια πράγματα στο στόμα της. Ποτέ δεν τα βάζει. Λοιπόν, άρχισαν πάρα πολύ με αυτές, έσπευσαν να παρέμβουν και προσπαθούν να χωρίσουν τους δύο άντρες. Τι το... Τη είπε αυτό το. Τι του είπε αυτή την παρατήρηση. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να τη είπε γιατί δεν κοιτά το μάθημα, γιατί δεν τρέχει, α πούμε. Γιατί δεν σκύπει λίγο ακόμα. Ναι, γιατί φορά τζιν. Εμένα, α πούμε, στην έλεγε γιατί φοράγαμε τζιν στο μάθημα τη γυμναστική. Έπρεπε να φορά φόρμα. Μα έφαζε και απουσίε εμά τότε. Ναι, και εμά. Λοιπόν, και τώρα πάνε δικαστήρια γιατί έκανε μήνυση ο γυμναστή στον επιτιθέμενο. Στον αδελφό τη. Ναι, αλλά αδελφό. Τώρα όμω έχουν μπει οικογένειε στη μέση. Ο πατέρα. Ωρε φουρτουνάκιδε και πρωτάκι. Κατέβηκαν στην Κρήτη, θα γίνει γαμό. Χαμός, παιδιά. Τώρα ήταν απάντηση αυτή του καθηγητή. Είσαι... Εντάξει, όχι από το κορίτσι ήταν, συγγνώμη. Αλλά και ο καθηγητής εκείνη τη στιγμή πρέπει, ο καθηγητής οφείλει να είναι ήρεμος. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί πιο πίσω. Ναι. Για να έρθει ο καθηγητής να της πει αυτό το πράγμα. Ναι. Πάει να πει ότι οι παρατηρήσεις δεν ήταν μία, δύο, τρεις, δέκα, δεκαπέντε. Ήταν χιλιάδες οι παρατηρήσεις. Ναι. Δεν ήσουν εκεί μπροστά να καταλάβεις τι συμβαίνει. Δηλαδή, αλλά πάλι δεν το λες. Είσαι καθηγητής και έρχεται μία μαθήτρια και σου λέει: μα σκοτίζεις τα. Τι της απαντάς? Να σας σκοτίσω, αγάπη μου, εγώ της έλεγα. Τι εννοείς? Έλα στο γραφείο μου να σας σκοτίσω. Α, στο DCD. Μέσα, στο γραφείο. Ναι, δεν θα σας σκοτίσω εδώ μπροστά σε όλους, θα σας σκοτίσω ιδιαιτέρως. Αυτό της έλεγες? Εννοείται, όχι μπροστά σε όλους. Ο κόσμος τι φταίει τώρα να γίνει, να γίνουμε Νικολό. Ναι, 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 ναι. Έλα, ναι, μέσα να σου πω εγώ. Δεν έχω ακούσει περιστατικά τέτοιου τύπου σε εμάς εδώ στη Χαλκιδική. Δεν είμαστε ήσυχοι πόλοι. Αν έχετε ακούσει βεβαίως, θέλω να μάθω. 697-800-1048 περιστατικά σχολείου δηλαδή, με τέτοιου τύπου ας πούμε εκρήξεις. Δηλαδή εσείς στο σχολείο σας ήταν όλοι αγιόπεδα. Δεν είχατε. Δεν κάναμε τέτοια, όχι. Ακόμα και το 15 μελές που ήμουν μέσα δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν σκοτώθηκε μαθητή. Με μαθητή. Μα, ναι, ρε, με καθηγητές ποτέ. Όχι, γενικά λέω, ρε παιδί. Και οι μαθητές ήμασταν ευγενικοί. Σε παρακαλώ, φύγε από εδώ. Του έλεγε, κατάλαβες. Εντάξει, θα φύγω, έλεγε ο άλλος. Αυτό, δεν είχαμε. Δηλαδή, τσακωνόντουσαν τα αγόρια μεταξύ τους. Σε παρακαλώ. Ναι. Πήγαινε λίγο πιο πέρα, γιατί τώρα παίζω εγώ μπάσκετ. Εμείς του Μιχελή, στο τρίτο, έτσι ήμασταν. Κατάλαβες. Δεν το ήξερα ότι εκεί πέρα μιλάνε με το εσείς και με το εσάς. Φύγε, κολόπεδο, γιατί θα το πω στη μαμά σου. Εντάξει, φεύγω για να μην το πει στον μπαμπά μου. Καλημέρα στην φίλη τη Ματίνα. Μου λέει καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από Κίμη. Κίμη. Φίλια πολλά από την Κίμη. Και έχουμε... Καλημέρα. Και μία πόλη έχουμε έτσι. Αγαπάμε το διαδίκτυο και αγαπάμε το Instagram. Ναι. Έρχεται μια αλλαγή, παιδιά, στο Instagram που θα μας ξενερώσει τα μάλα. Μη μας λες τέτοια. Τα μάλα. Θα μας ξενερώσει. Θα μας ξενερώσει. Θα μας χαλάσει, ρε παιδί μου. Θα μας... Στα story, ναι, στα post. Στα story. Στα story κιόλας. Ναι, θα σταματήσουμε πλέον να βλέπουμε ποιοι βλέπουν τα story μας. Α, θα βλέπεις, ρε παιδί μου, τα είδανε 300 άτομα. Ναι, δεν αλλά θα μπορείς να δεις είναι. Ποιοι είναι αυτοί οι 300. Εντάξει, Λεωνίδα. Λογικό είναι. Εγώ δεν βλέπω ποτέ ποιοι τα βλέπουν. Βλέπω όμως πώς τα βλέπουν. Ναι, αλλά υπάρχουν όμως άτομα τα οποία κοιτάνε τα story και σου λέει ακόμα να το δει. Ακόμα να το δει αυτός. Τι θα γίνει. Ναι. Τι είναι. Λοιπόν, έρχεται... Αυτό γίνεται και στις φωτογραφίες. Μπορώ και στις φωτογραφίες να δω ποιοι. Α, μόνο τα like. Ναι, τα like μπορώ αυτό. Να δεις. Κάποιο... Σκότε... Που πήγε, ας πούμε, πέρασε το είδα, αλλά δεν τα. Όχι, όχι, όχι. Τις προβολές λες εσύ. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε να δούμε τις προβολές, αλλά εδώ πέρα έρχεται να πει ότι στα story πλέον, μετά από τις 24 ώρες, πώς μπαίνουν στα highlights. Ναι. Τώρα στα highlights, άμα μπεις, θα δεις ότι. Ποιοι έχουν δει τα stories σου. Ναι. Μπράβο, σε λίγο καιρό δεν θα μπορείς. Στα highlights. Ναι, στα highlights. Την ώρα όμως που είναι ενεργό το story, μπορώ. Μόνο για τις 24 αυτές ώρες. Μετά που τα περνάμε στα highlights ή τα που κρατάει. Αποθηκεύει, ναι. Αποθηκεύει το κινητό μέσα σε μια. Σε εγώ, παιδιά, δεν ήξερα ότι αποθηκεύονται όπως και να έχει. Δηλαδή, ναι, δεν έχω επιλέξει κάτι, αλλά όλα μου τα story είναι μέσα στα αποθηκευμένα. Ναι, γιατί θες να κάνεις, όταν κάνεις highlights, σου ανοίγει όλο το αρχείο. Και το είδα πρόσφατα και λέω: κοίταξα, έψανα να βρω ένα μαγαζί που είχα πάει για φαγητό στην Αθήνα, δούμε πώς το λένε. Και μπήκα στο story και το είδα. Μπράβο. Και τώρα πλέον δεν θα μπορείς να βλέπεις πόσοι τα είδανε. Όχι ποιοι τα είδαν, όχι πόσοι. Πόσοι θα βλέπεις. Ρε, με έναν αριθμό Α, και, αλλά δεν θα μπορείς να δεις ποιοι είναι όλοι αυτοί που ξανά. Γιατί όταν το βάζεις highlights, ξαναπαίρνει πρόβολες αυτό. Τι, δεν έχουν τόσους μεγάλους σερβερ πλέον. Αλλά δηλαδή προσπαθούν να βγάλουν δεδομένα. Κατάλαβες. Και σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να κατεργήσουν και από τα κανονικά story των 24 ωρών. Τα βλέπουμε τα άτομα τα οποία παρακολουθήσαν τα story μας. Ναι, παιδιά, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν χαλάσει οικογένειες, έχουν χωρίσει φιλίες. Αυτά να τα βγάλετε. Συμφωνώ με το Instagram. Τι σου έχει συμβεί, πουλάκι μου. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι δίνουμε πολύ μεγάλη βάση. Γιατί να με νοιάζει ποιος είδε το story μου, γιατί να στραβώσω με κάποιον που δεν είδε το story μου, κατάλαβες. Μπαίνεις στο άντρα σου στα story και βλέπεις ποια είναι αυτή που τα βλέπει.
Ο άντρας μου δεν κάνει story. Κάνει ριπό στα δικά σου. Στα δικά μου. Ναι, αλλά ο κόσμος που έχει ο δικός σου. Ναι, μπαίνω να δω ποιοι το είδαν από εκείνους. Ναι, βέβαια, μπαίνω, τσεκάρω. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Οπότε ναι, να το βγάλουν γιατί αγχώνομαι, δεν μπορώ. Δεν μπορεί. Δηλαδή με το που δει story να τρέχει, δώσ' μου το κινητό σου να δω ποιες είναι από κάτω. Να περιμένω να πάει στην τουαλέτα τώρα για να το πάρω. Να περιμένω να πάει να κάνει μπάνιο για να πάρω το κινητό του και μετά να θυμάμαι σε ποια θέση το είχε. Κατάλαβε. Και πώς το είχε. Και πώς το είχε. Πλάγια, ξαπλωτά που το είχε. Τώρα που λες με τον μπάνιο, εγώ κάνω κάτι. Δηλαδή, όταν είναι να μπω για μπάνιο και το κινητό μου δεν το έχω μέσα για λόγους ασφαλείας. Ναι, ναι. Λοιπόν, το αφήνω σε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη θέση και το οποίο κάτι υπάρχει δίπλα του. Ναι. Ώστε αν το πάρεις, δεν θα έχεις προσέξει αυτό που συμβαίνει δίπλα εντάξει, του. Εντάξει, τραγικό, το καταλαβαίνεις έτσι. Για να ξέρω, δεν λέω κάτι. Δεν λέω κάτι. Βλέπω ότι έχει κουνηθεί το κινητό, αλλά δεν λέω κάτι. Ναι. Ρουφιάνα. Μπορεί να ήθελε να ξεσκονίσει από κάτω, ρε Γιώργο, και να το κούνησε κατά λάθος. Γιατί σήκωσες μόνο το κινητό, το άλλο δίπλα. Το ρεσό σε ενοχλούσε να το σηκώσει. Καλημέρα στον φίλο τον Ηλία που λέει: Παιδιά, έχω μια απορία. Γιατί δεν υπάρχει μια μέρα όπως η Τσικνοπέμπτη με γλυκά. Έλαντε. Να γίνει χαμός. Υπάρχει, παιδιά, κάτσε να θυμηθώ. Υπάρχει η μέρα, φάτε ό,τι γλυκό. Εγώ τα γλυκά. Να βρεθούμε σε ζαχαροπλαστείο. Ναι, τα γλυκά τα έχω πιο πολύ σε. Χριστούγεννα έχω την εποχή των γλυκών. Όχι, μόνο σιγά τώρα για μέλο, μακάρονα και κουραμπιέ. Όχι, φτιάχνει άλλα εσύ, παίρνει άλλα. Γιατί. Όχι, πώς λέμε, ρε, επειδή δεν υπάρχουν ζαχαροπλαστεία πια. Ναι, ναι. Όχι, ζαχαροπλαστεία εννοώ με την έννοια ότι έχουν τραπεζάκια, πώς κάθεσαι, παραγγείλω δύο πάστες, τα ήθελα και μας εισφέρουν στο τραπέζι. Να, κατάλαβα. Ενώ που να είναι καφέ ζαχαροπλαστείο. Ναι, ναι, ναι. Τέτοιου τύπου. Δεν υπάρχει τέτοια μέρα, γιατί όμως, συμφωνώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, μίλες εσύ. Ναι, καλημέρα, μ' ακούτε. Ναι. Τίποτα. Καλημέρα στη Σοφία μου. Ήταν βαρύ περιστατικό αυτό, ούτε σε μένα απάντησαν. Ήταν επειδή θα ήταν δώρο για του Βαλεντίνη το τηλεφώνημα. Οπότε άστο για αύριο. Πάλι κάνουμε μια προκοπή αύριο. Μπας και τον βρούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα διαβάζω στο διαδίκτυο. Άρα, διαβάζει, πάρα πολύ ωραία πράγματα διαβάζω στο showbiz της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Χαμός γίνεται, να ξέρετε. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Και τώρα. Ελίνα and the showbiz. Πάμε σε Κούγια και Βατίδου. Γιατί Οπα. Δεν του έχουμε πιάσει καθόλου. Αυτό το ζεύγος το έχουμε αφήσει. Ναι. Κούγια Βατίδου. Δεν είχαν χωρίσει. Έχουν χωρίσει. Α, με λέω και εγώ τι έγινε. Έχουν δύο παιδιά. Τι θυμάσαι, Σούτε Ταφυλόπουλο που ήθελε να πηδήξει το. Τι να πηδήξει. Να πηδήξει ο Κούγια μέσα στο στούντιο. Α, τρόμαξα. Και του έλεγε η Βατίδου, εδώ είναι η πόρτα. Μην με πηδά εδώ. Όχι, όχι. Και δεν είχε δει την πόρτα η Βατίδου. Ήθελε να. Δεν θυμάσαι αυτό το περιστατικό. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, έχει ξεσπάσει πόλεμο. Έχει ξεκινήσει από χθε social media και δελτία τύπου και τέτοια για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών του. Ναι. Τι θα κάνουν τα παιδιά στο μεγαλώσουν. Δεν άκουσαν χθε εμά που λέγαμε τα ζώδια. Τι ζώδια είναι, ξέρουμε. Λοιπόν, έστειλε, ανέβασε η Βατίδου κάτι στο Instagram τέλο πάντων. Τα έχει με το Μουτσινά τώρα αυτή. Τα παιδιά τα ρωτήσανε τι θέλουν να κάνουν ή μπα. Όχι. Α, εντάξει, ωραία. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ρωτάς. Η Βατίδου γενικά βγήκε στα social και γράφει διάφορα. Είμαι η Εύη Βατίδου, μοντέλο της Vogue. Έχω τι κάνει καριέρα. Τώρα. Όχι, ρε φίλε. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Συγχαρητήρια. Έχει κάνει διάφορα τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, είμαι η Εύη Βατίδου, λέει, έχω κάνει καριέρα. Μιλάτε λέει για μόδα. Εγώ λέει ξέρω. Εγώ λέει παντρεύτηκα. Τι μόδα. Όχι, έγινα στάρ επειδή παντρεύτηκα το Κούγια. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Α, συγγνώμη. Αλλά που, και που παντρεύτηκα το Κούγια, λέει αυτό σας πείραξε. Περίμενε λίγο. Εμείς τη μάθαμε επειδή ήταν με τον Κούγια. Δεν τη μάθαμε επειδή ήταν μοντέλο. Εκείνη υποστηρίζει ότι μάθαμε και τι πήγε στη Vogue. Ναι. Λοιπόν. Η Vogue πήγε επί Κούγια ή χωρίς Κούγια. Επί Κούγια νομίζω. Α. Δεν έχει σημασία. Πήγε μόνη τη όμω. Πήρε το αεροπλάνο και πήγε. Ναι, αλλά είχε πάρει ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, και ο Κούγια τώρα έβγαλε δελτίο τύπου και λέει: Κοιτάξτε, να θέλει και αυτό πια. Ακούστε, σα πω. Το μέλλον του γραφείου μου, η συνέχιση λέει και η εξέλιξη του δικηγορικού μου γραφείου ανήκει στα παιδιά μου. Μπράβο στον Κούγια. Το παιδί μου είναι Β' Λυκείου και ήδη έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο θα κάνει και η κόρη μου. Δεν τα έχει ρωτήσει τα παιδιά σου. Λέει: Αυτό θα κάνουν, τελειώνει. Και τελειώνει. Ποιο θα ακολουθήσει το Κουγέικο. Δεν θα κάνει κανένα. Άλλη δουλειά. Ναι, και καλά μόντελινγκ. Γιατί η Κούγια δεν είχαμε. Γιατί η Βατίδου θέλει το παιδί τη, η κόρη να κάνει μόντελινγκ. Όχι, σου λέει, ο δικηγόρος θα γίνει. Κατάλαβα. Ωραία, ας κάνει και τα δύο, ρε παιδί μου. Γίνεται αυτό. Γιατί? Γιατί ο Κούγιας δεν επιτρέπει. Τι δε, άσε. Το παιδί το ρώτησε κανένας. Το παιδί μπορεί να θέλει να γίνει αστροναύτης, ξέρω. Μπορεί να θέλει να γίνει υδραυλικός, δεν το ρώτησε κανένα. Όχι, αγόρι μου. Εσύ τώρα πτυχίο. Δηλαδή πάει τώρα ο γιος του Κούγια. Λέμε τώρα το παιδί δεν έχει και την τόση τάση στα γράμματα, ρε παιδί μου. Δεν γνωρίζουμε. Πώς δεν έχει το παιδί του Κούγια, δεν έχει. Γιατί πρέπει να έχει οπωσδήποτε. Βέβαια, κάτσε διαβάσει. Επειδή είναι του Κούγια. Βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Α, ναι, βγήκε με την εγκύκλιο, λέει από τη Γέννα. Δεν έχουν καταλάβει, για να μιλήσουμε σοβαρά, ότι όταν τα παιδιά τα πιέσει για κάτι, τα παιδιά δεν θα είναι ευτυχισμένα. Όχι, λέω εγώ ρε παιδί μου ότι δεν μπορεί να είσαι ο Κούγιας. Και τι σημαίνει αυτό, το έχεις διαβάσει τα πάντα. Έλαντε. Όχι. Αλλά πάει να πει το παιδί σου τώρα για κάποιους λόγους, Α, Β, Γ, Δ λόγους, ρε παιδί μου, και υπάρχει το διαζύγιο, υπάρχουν τα ψυχολογικά.
δεν ακολουθεί τα γράμματα όπως θα θέλεις. Μπράβο, και θέλει να γίνει κάτι άλλο. Και δεν έχει τάση για δικηγορία. Θέλει να γίνει ψυκτικός. Θέλει να γίνει αστροναύτης, ξέρω εγώ. Θέλει να γίνει, ξέρω εγώ, καφετζής. Ναι, τι σε νοιάζει, ανακούγια. Τι θες να κάνουμε δηλαδή τώρα. Ναι. Όταν ανοίξει ένα καφέ, τελειώνουμε. Υπάρχει περίπτωση να το κάνει δικηγόρο και χωρίς να περάσει όλα αυτά που χρειάζεται. Όχι. Αυτά. Εδώ όχι. Έκανε την άλλη μοντέλο. Δεν μπορεί να φτιάξει το γιο τη, δηλαδή. Το γιο του. Λοιπόν, στο επόμενο θέμα να σου πω ότι έγραψε βιβλίο ο Ντάνο. Τα είπαμε αυτά, ναι, νομίζω. Τι λέει το βιβλίο του. Δεν το είχαμε πει ότι θα βγάλει βιβλίο. Δεν βγάλει. Ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω τι βιογραφία έχει βάλει. Δεν ξέρω εσύ. Είδα το εξώφυλλο του βιβλίου ότι κυκλοφόρησε. Πέρα πάνω το πάρουμε. Μπράβο στον Ντάνο. Εγώ το θαυμάζω αυτό το αγόρι. Ναι, αλλά τι λέει το βιβλίο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι αλλάζουν επάγγελμα ή όλοι κάνουν και κάτι ακόμη. Όπως ο Ντάνος, λοιπόν, μετά το Survivor και την ηθοποιία, γράφει βιβλίο και γίνεται συγγραφέας. Έτσι και η Δέσποινα Βανδύ. Όχι, δεν γράφει βιβλίο. Δεν έγινε συγγραφέας. Το έλεγε σε ένα συγγραφέα να κάτσει να το φτιάξει. Όχι, μόνος του. Θες να μου πεις τώρα ότι μπορεί να έχει ορθογραφικά λάθη. Τα πέρασε από τέτοιο. Word. Από Word. Τώρα η Δέσποινα Βανδύ, παιδιά, θα παίξει στο Εθνικό Θέατρο. Τι θα κάνει. Ωραία, όλα μαζί σήμερα. Λοιπόν, παίζει στο Εθνικό μαζί με τον Σπύρο Παπαδόπουλο από την υγεία μας. Ναι. Και τι θα κάνει ο Σπύρος Παπαδόπουλος, τρανς, θα χορεύει μέλισσες. Θα παίξουν και θα ανεβάσουν στο Εθνικό τη ζωή του Μάνου Χατζηδάκη. Βέβαια. Ρέπος Παπαθανασίου. Η Δέσποινα Βανδύ θα έχουν τους ρόλους. Η Δέσποινα Βανδύ και η Σπύρος Παπαδόπουλος θα έχουν ρόλους έκπληξη. Μάλιστα. Μπράβο στο Δεσποινάκι. Μπράβο. Όλο προχωράει αυτό το κορίτσι. Ανωδική πορεία η Δέσποινα. Τραγούδια δεν βγάζει, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Θα παίξει στο Εθνικό. Τραγούδια έβγαλε. Να έβγαλε, σωστά. Ναι, έβγαλε. Ναι, δεν ναι. Το ακούει κανένας. Τώρα γιατί το βάζουμε κι εμείς δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Εντροπή σου. Γιατί η δισκογραφία, παιδιά, να μιλήσουμε για ένα σοβαρό θέμα φλέγον. Τώρα αυτά τα showbiz, βλακίες δεν είναι. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα στη δισκογραφία, κυρίες και κύριοι. Ναι, ναι. Δεν έχουμε γυναίκες. Ναι, ρε παιδιά, δεν έχουμε. Έχουμε μόνο άντρες. Έχουμε μόνο να βγω να τραγουδήσω. Δηλαδή έχουμε μία Παπαρίζου, μία Τσακρινού και μία Θεοδωρίδου. Και Φουρέιρα. Άντε, βάλε και τη Ζήνα. Άντε, βάλε και την Πέγκη, ναι, ναι. Έχουμε πρόβλημα με γυναίκες. Ναι, παιδιά. Έχει και εμείς η δισκογραφία μόνο με άντρες. Γιατί δεν αφήνουν τις γυναίκες να εξελιχθούν. Οπότε βγαίνουμε εμείς και κάνουμε αγγελία. Ψάχνουμε γυναίκες τραγουδίστριες. Παρακαλώ να απευθυνθούν στον Σοκ FM και μετά στις υπόλοιπες ζωγραφικές εταιρείες. Ελάτε από εδώ, να σας στείλουμε από εκεί. Και άμα κάνετε καριέρα, τεράστιο ξέρει. Θέλεις να πάρεις να βγάζεις περίπου εξτραδάκι. Εξτραδάκι. Δηλαδή. 120 χιλιάρικα το χρόνο. Εξτραδάκι. Έξτρα, δεν θα φύγεις από εδώ, δεν χρειάζεται. Μπορεί να το κάνεις αυτή τη δουλειά και από εδώ. Περίμενε. Επειδή δεν σε εμπιστεύομαι καθόλου, ναι. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε σένα, θέλω να μου πεις πώς θα βγάλω 120.000 το χρόνο εξτραδάκι. Πάρα πολύ εύκολα. Για πες. Πιο εύκολα δεν γίνεται. Μοντέλα λέγαμε πριν από λίγο. Μοντέλο έρχεται να μας δώσει μία λύση η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη για τις γυναίκες. Ναι, μοντέλο δεν μπορώ να γίνω δυστυχώς. Όχι, μπορείς. Και εσύ μπορείς. Άμα μου πεις να γίνω plus size μοντέλο, έχω φύγει. Κάτσε λίγο να δω τι. Για σήκωσε μου λίγο το πόδι να δω. Σήκωσε μου λίγο το πόδι. Μπορείς. Ναι, και εσύ μπορείς. Για πες. Και εσύ μπορείς. Από το πόδι το κατάλαβες. Από το πόδι το καταλαβαίνω. Έτσι μας λέει η νεαρή, η οποία είναι συνομιλική σου περίπου, 33 ετών. Ναι. Είσαι λίγο πιο μικρή εσύ. Είμαι πιο μικρή εγώ αυτό. Η Ρόξη που λέτε, η νεαρή, βγάζει περίπου 120 χιλιάρικα το χρόνο πουλώντας τις κάλτσες από τα αθλητικά της παπούτσια. Τις χρησιμοποιημένες, used. Τις χρησιμοποιημένες, ναι. Και ποιος αγοράζει. Τις αγοράζει, τις βάζει στο διαδίκτυο και μέχρι σήμερα μπορεί να παίρνει χρήματα μέχρι 120.000 ευρώ το χρόνο. Κάτι κρύβεται, δεν λοιπόν, μπορεί. Έτσι απλά δηλαδή δίνει τις κάλτσες της. Ναι. Δεν γίνεται. Βγάζει χρήματα για να μπορέσει να βγάλει χρήματα για τα έξοδά της, για τα παιδιά της, για οτιδήποτε θέλει. Ναι, ποιος της αγοράζει τις κάλτσες. Αυτοί που έχουν λόξα που θέλουν να μυρίζουν βρώμικη κάλτσα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Υπάρχει άνθρωπος που του αρέσει να μυρίζει τη βρώμικη κάλτσα. Μπράβο. Η συγκεκριμένη της σκέφτηκε αυτή την ιδέα όταν ένας φίλος της λέει: θέλω να μυρίσω τα πόδια σου. Α, μάλιστα. Και του λέει αυτή πάρ' την κάλτσα μου. Αυτός ερωτεύτηκε την κάλτσα. Ναι. Και αυτή λέει Χριστέ μου, να πώς θα βγάλω χρήματα. Και βγάζει 120.000 ευρώ το χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 10.000 ακόλουθους μέσα σε ένα μήνα. Ναι. Οι οποίοι λατρεύουν τα πόδια της. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να βγάζει φωτογραφίες στο Instagram την πατούσα. Ναι, ναι. Και να πουλάει κάλτσες. Εντάξει, παιδιά, άμα θέλετε να το κάνετε αυτό, το μυστικό είναι να τρίψετε λεμόνι στη σόλα του παπουτιού, πουδρίτσα μέσα από την κάλτσα. Γιατί εντάξει, τώρα μην έχουμε και μυρωδιές. Υπάρχουν και άνθρωποι, ξέρεις, που μυρίζουν τα πόδια τους πολύ. Λοιπόν, η Ρόξη αποφάσισε να πουλάει τα παπούτσια της και τις κάλτσες της, τα χρησιμοποιημένα βέβαια, στο διαδίκτυο. Ναι. Πούλαγε 23 ευρώ τις κάλτσες, 230 ευρώ τα παπούτσα. Τι λες. 230 ευρώ τα παπούτσα. Τι παπούτσα ήταν αυτά. Για να δω εγώ τα δικά σου. Λοιπόν, όταν ο συνάδελφός της είπε ότι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχεις κάνει, πανέξυπνο. Και της λέει ανέβασε φωτογραφίες στις λερωμένες σου κάλτσες περπατημένες.
Ναι. Και γίνεται από κάτω κακός χαμός. Σε πουκάμισο, σε παντελόνια, σε σόρουχα, κάτι θέλετε. Όχι. Κάλτσα και παπούτσι. Κάλτσα και παπούτσι. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, έχω πράγμα. Και από τα παιδιά μου, ειδικά, άμα θέλετε μυρωδιά πιο έντονη. Όχι. Άμα θέλετε, δηλαδή, όσο πιο έντονη μυρωδιά, τόσο πιο πολλά τα λεφτά. Έλα να σου πω. Θα πάρω του παιδιού. Του παιδιού. Ναι, ναι, άντρα σου, να δει. Μπόχα, δώσω εγώ τα δικά μου. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Λοιπόν, θα ανοίξουμε ένα e-shop. Ναι, ναι. Ένα e-shop. Θα πουλάμε μεταχειρισμένο παπούτσι. Ναι, ναι. Έχω κάτι παπούτσια εγώ που αμυρίζουν από το γυμνάσιο. Το έχουμε καταλάβει. Καταλάβει. Λοιπόν, αλλά θέλουν γυναίκε εκείνη το θέμα. Όχι, παιδιά, εγώ δεν έχω. Εμένα δεν μυρίζουν τα πόδια μου καταρχά. Εσύ καταρχά δεν θέλει να μυρίζει απαραίτητα. Ναι. Σημασία έχει να είναι χρησιμοποιημένο παπούτσι και να το έχει φορέσει η γυναίκα. Εντάξει, έχω. Και χρησιμοποιημένη κάλτσα. Κυράζει, άμα είναι μπαταρισμένη. Όχι, καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Θέμα, γι' αυτό σε ρώτησα να δω τι φορά σήμερα. Ναι, ναι, φορά. Αθλητικό φορά, casual, έτσι αθλητικό και κάλτσα στο σωνάκι. Πολύ ωραία. 230 ευρώ κυρίε και κύριοι. Έλα πάρε, πάρε, πουλάμε. Άσπρο παπούτσι. Γνωστή εταιρεία, 230 ευρώ. Κάλτσα στο σωνάκι. 230 τα πήρε, Γιώργο, να βγάλουμε τίποτα. Θα βγάλουμε τις κάλτσες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κάλτσα 23 ευρώ, κυρίες και κύριοι, στο σωνάκι μαύρο με δύο τρύπες. Πόσες μέρες τις φοράς τις κάλτσες? Σήμερα το πρωί, κάθε πρωί αλλάζω κάλτσα. Λίγο χρησιμοποιημένες. Λίγο χρησιμοποιημένες. Άμα θέλετε, τη σκίζω λίγο για να φανεί. Λοιπόν, διάβαζα για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Στέφανο Τσιτσιπά. Τον αφήσαμε, το αφήσαμε το αγόρι. Επειδή δηλαδή έχασε. Δεν το πιάνουμε στην εκπομπή. Δεν το δίνουμε χώρο. Στην εκπομπή. Δεν είναι σωστό. Να του δώσεις, Ελίνα, λοιπόν, αφού τον έπιασες. Ποιους δύο τραγουδιστές δεν γνωρίζει καν στην Ελλάδα? Ο Τσιτσιπάς. Ναι, ναι, ναι. Ποιους δύο τραγουδιστές τους παίζουμε εμείς? Υπάρχουν δύο τραγουδιστές που δεν τους έχεις ακούσει ποτέ. Τους παίζουμε εμείς εδώ. Συνέχεια. Ωραία, δεν γνωρίζει Σαμπάνη. Ναι. Και Επάνω Κιά Μου. Όχι. Όχι, έπεσα έξω. Ωραία. Δεν γνωρίζει Νίκο Βέρτη. Ναι. Νίκο Οικονομόπουλο. Θα σου πω μόνο ότι γνωρίζει έναν. Πολύ δυνατό. Έναν γνωρίζει. Ποιον γνωρίζει? Ναι. Τον Τόλι τον Βοσκόπουλο. Τσιτσιπά καλέ, 21 ετών. Γιατί δύσκολο είναι, δεν έχει δει ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, 697-800-1048. Ποιοι είναι οι δύο πασίγνωστοι Έλληνες τραγουδιστές που δεν τους ξέρει και δεν τους έχει ακούσει ποτέ ξανά? Αντριδές. Άντριδες είναι και οι δύο. Με έπνιξες, πανάδε μάζε. Ωραία, άντρες είναι. Ένας άντρας, μια γυναίκα. Α, δεν ξέρει, δεν ξέρει την αγαπημένη σου τη Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Πού να την ξέρει, είμαι μικρός ακόμα. Και από άντρα, δεν ξέρει τον Γιώργο τον Αλκαίο. Η οποία. Το Φλωρινιώτη. Οι οποίοι του έστειλαν και συγχαρητήρια στις νίκες του. Και ευχαρίστησε, λέει, απλά δεν τους γνωρίζω, δεν τους έχω ξανακούσει ποτέ. Αντώνης Ρέμος. Όχι. Όχι. Και για να δούμε τι γίνεται με τα wake up calls σήμερα. Δεν έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο. Καλημέρα στον Άσο που λέει καλημέρα. Λοιπόν, παιδί γενναίο Αργυρός από τον Γέροντα. Sorry, παιδιά, έτσι με λέει, λέει. Στη μικρή μου που ακούει από εκεί μακριά. Α, ωραία. Καλημέρα και στην Ντανιέλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, Ελένη μου, πώς είσαι? Καλά είμαι. Καλά, σε καλούμε τόσο καφέ Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Να σου αφιερώσει ένα τραγούδι. Για άκουσε. Όπως και να έρθεις, σε θέλω ό,τι και να πεις. Καλή τον έχει κάνει, Ελένη μου, έτσι. Όπως και να πας, σε θέλει με πιτζάμες, με αρκουδάκια, δεν έχει πρόβλημα. Μια χαρά, έτσι είναι. Με το ήτι. Δεν έχει σχέση, η εσωτερική ομορφιά μετράει. Και έχει καταλάβει ότι όταν μιλάς εσύ δεν πρέπει να απαντάει. Όχι, γιατί δεν είμαι τόσο κακιά για να μην απαντάει. Έτσι λέει το τραγούδι, έτσι μεταφέρω και εγώ. Ποιος μας έβαλε, Ο άντρας μου. Ο άντρας σου, ο Δημήτρης, βέβαια, σε αγαπάει πάρα πολύ. Σε αγαπάει πάρα πολύ και στο λέει μέσα από το Σόκαφε Μόρνινγκ Σόου. Τι έχεις να του πεις που σου αφιερώνει ένα τέτοιο τραγούδι? Ότι εγώ τον αγαπάω πιο πολύ από ότι εκείνο σε μένα. Όχι, αυτός πιο πολύ. Όχι, είναι πολύ ωραία απάντηση αυτή. Και εγώ αυτό λέω στον άντρα μου. Εγώ σε αγαπάω πιο πολύ από ότι με αγαπάς. Όχι, εσύ. Εγώ πιο πολύ. Και πρέπει να με φτάσεις. Έτσι του λέω. Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, του λες κλείσε εσύ, όχι κλείσε εσύ. Ναι, ναι, κλασική διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όχι, όχι, εμείς δεν λέμε αυτό. Α, λοιπόν, Ελένη, μου, του έχει βάλει κανένα παρατσούκλι, μήπως? Το άντρα μου. Ναι. Αγάπη μου. Πώς? Ο Μητσάκος. Ο Μητσάκος. Ο Μητσάκος. Ο Μητσάκος. Λοιπόν, έτσι λέω και εγώ το παιδί μου. Λοιπόν, να έχεις μια υπέροχη ημέρα από τον Δημήτρη, βέβαια. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στον Χρήστο. Πού είστε, ρε παιδιά, την καλημέρα μου από τη μακρινή Κίνα. Εννοείται πως είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε. Σαϊονάρα. Σαϊονάρα, μαγαζάκι. Χρήστο μου, πες μας τι πως είναι εκεί. Πες μας, περιέγραψε μας λίγο μια μέρα σου τυπική. Και πώς λέγεται ο Ιάπωνας ουρολόγος? Ο Ιάπωνος ουρολόγος. Ναι, 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 ναι. Το ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Αναστασία. Τι κάνεις? Για ρώτα την κοπέλα, ρώτα τι. Αναστασία, μου να σου κάνω μια ερώτηση, μπορώ? Ναι, πείτε μου. Ωραία. Μήπως γνωρίζεις πώς λέγεται ο Ιάπωνας ουρολόγος? Όχι. 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 Δεν πειράζει. Περίμενε, Αναστασία, περίμενε. Πώς λένε, Γιώργο, τον Ιάπωνο ουρολόγο? Για τα ούρα.
Ούτε η Αναστασία γέλασε, δεν πειράζει. Αναστασία μου, σε καλούμε τόσο καφέ morning show στον ένα μαζί μα. Χαμογέλα μα λίγο. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Κάποιο μα έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και θέλει να σου πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάποια ωραία έτσι λογάκια. Είσαι η γυναίκα τη ζωή μου. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Χωρίς εσένα δεν ζω, χωρίς εσένα δεν μπορώ. Τόσο πολύ. 10 χρόνια τώρα είσαι το είναι μου. Είσαι το άλλο μου μισό, δεν θέλω να σε χάσω, θα χαθώ. Ο άντρας μου. Ποιος άλλος εγώ. Λοιπόν, ο άντρας ο Κυριάκος μας έβαλε να πάρουμε τηλέφωνο. Ο οποίος θεωρεί ότι με αυτό το τηλεφώνημα σου κάνει μια ιδιαίτερη έκπληξη για την χθεσινή σας επέτειο των 10 ετών. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είσαι τώρα, πώς σε πετύχαμε? Στη δουλειά. Α, δούλεψε. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε? Φροντίζω μια γιαγιά. Α. Είσαι, λέει, η γυναίκα της ζωής του, λέει εδώ ο Γιώργος. Εγώ τι λέω τόση ώρα. Ο Κυριάκος, συγγνώμη. Εγώ τι λέω τόση ώρα. Ναι, εγώ τα λέω πιο. Έχεις να πεις κάτι στον φίλο τον Κυριάκο? Ο Γιώργος είναι ο άντρας μου. Περίμενε, μπερδευτήκαμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Περίμενε. Γιώργος είναι ο άντρας μου. Είμαι ο Γιώργος και χθες είχαμε πέτειο. Το έστειλε το μήνυμα όμως ένας Κυριάκος. Πώς γίνεται αυτό? Μπερδευτήκαμε τώρα, παιδιά, έγινε εδώ μπάχαλο. Μήπως λοιπόν είναι κανένας χριστός θαυμαστής, δεν ξέρω. Όπα, περίμενε εδώ. Περίμενε. Λέει, είμαι ο Γιώργος και χθες είχαμε πέτειο γάμο με τη γυναίκα μου 10 χρονών. Αλλά μήπως έχει γίνει λάθος το Viber και πάμε να κλείσουμε σπίτι τώρα. Μήπως έχει βάλει λάθος όνομα το Viber, μπορεί. Η εφαρμογή Viber κλείνει το σπίτι σας, όχι εμείς. Όχι, ο Γιώργος. Ο Γιώργος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο 10 χρόνια με αυτόν. Ναι, δεν καλέ, είσαι. Ο Γιώργος είναι καλέ. Με αυτόν δεν είσαι 10 χρόνια. Επειδή βλέπω τη φωτογραφία, είναι μελαχρινός. Ναι, είναι μελαχρινός. Ωραία, έχει λίγο μουσάκι. Ναι. Θεληματικό πηγούνι. Ναι. Μπράβο. Αυτός είναι. Και ναι. Γιατί το Viber μας έβγαλε, Κυριάκος? Τέλος πάντων, δεν πειράζει, σε αγαπάει πάρα πολύ. Έχεις να του πεις κάτι τώρα που κρατάς και το νερό της γιαγιάς? Όχι, έχω θυμώσει μαζί του. Όπα, γιατί? Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί χθες το ξέχασε. Ναι. Δεν σου έκανε κάτι χθες. Ναι, αλλά σου έκανε μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη σήμερα και σου έκανε ολόκληρη ερωτική εξομολόγηση. Τι πλάκα μας κάνεις, ρε Γιώργο? Ξέχασε χθες την επέτειο των 10 ετών. Και νομίζω ότι με ένα τηλεφώνημα στο morning θα γλιτώσει. Όχι, πλάκα με κάνετε. Προσπάθησε ο άνθρωπος να κάνει κάτι ξεχωριστό. Δεν προλάβαμε χθες να πάρουμε τηλέφωνο γιατί άργησε να μας καλέσει. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έκανε. Τα ξέχασα όλα. Ναι, μας έπεισες. Α, εντάξει. Να μην συνεχίσω εγώ. Σε κλείνουμε, εντάξει, έγινε, Ελένη μου. Πάντως να ξέρεις ότι σήμερα το έκλειτο έστειλε το μήνυμα, έτσι. Η Αναστασία είναι. Καλημέρα, Αναστασία μου. Καλημέρα. Τώρα κλείσαμε σπίτια. Ελένη την είπε, Αναστασία την λένε, Κυριάκο τον είπα, Γιώργο τον λένε. Είμαστε και εγώ, οι καυκόλοι είμαστε εμείς. Από την ημέρα που γίνεται ένα χαμό στο Viber, έχει χαλάσει το Viber. Ναι, παιδιά. Κυριάκο τώρα. Μήπως παίρνει το παιδί στο Viber το βράδυ που το λένε Κυριάκο και γράφει το όνομά του παντού. Να ξέρω. Κάτσε να βρούμε τη Σοφία και ο Θεός βοηθό να κάνει το σταυρό σα, παιδιά, να δούμε τι θα βρούμε. Ποιο ψάχνουμε τώρα? Τη Σοφία. Σοφία. Καλά, σίγουρα, δρόσο σίγουρα. Γιατί θα τα ακούσει εσύ στο τέλο, να ξέρει. Εσύ φταίει για όλα. Καλημέρα. 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 Είσαι η Σοφία? Ναι. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, σε βρήκαμε. Λοιπόν, Σοφία μου, σε καλούμε τόσο καφέ morning show στο νερά μαζί μας. Χρόνια πολλά για την κόρη σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πόσα κλείνει σήμερα? Γίνεται ενός. 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 Να το χαίρεσαι το μωρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς θα το βαφτίσουμε? Ιωάννα Αναστασία. Ιωάννα Αναστασία. Για το φωνάζουμε? Ιωάννα. Ποιος μας έβαλε όμως να σε πάρουμε τηλέφωνο και να τη χαίρεστε την κοράκλα? Η Μουρλίνο Νάτη, η Πόπη. Αυτή. Η Μουρλίνο Νάτη. Η Μουρλή τη. Τη έβαλε λάδι. Αυτή θα τη βάλει λάδι. Ναι. Και τη λες και Μουρλή και θα την αφήσει. Κάηκεσαι. Κάηκα, έχουμε και ακόμα μία. Λοιπόν, πρόσεχε τι όνομα θα πει στην εκκλησία. Φαντάζεσαι. Πρέπει να τη λαδώσετε την Ωνά, να προσέχετε. Μπα. Μόνο και μόνο που θα τη βάλει λάδι, μας αρκεί. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ωραία, λοιπόν, έχει μια υπέροχη μέρα και πάλι να χαίρεσαι την κόρη σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς, μόνο τον Αντώνη το Ρέμο ξέρει. Άσε μας, μωρά. Δεν ξέρει κανέναν άλλον. Δεν ξέρει από την ελληνική δισκογραφία κανέναν άλλον, ναι. Λέει, μου ευχήθηκαν, πάρα πολλοί κόσμος μου ευχήθηκε για, για την επιτυχία, τέλος πάντων. Μπράβο. Μεταξύ αυτών, ο Σάκης Ρουβάς και η Άννα Βύση. Ωραία. Τους οποίους όμως δυστυχώς δεν τους γνωρίζω. Είναι καλοί, ρωτάει. Και ούτε απαντούν. Καλή είναι. Περίμενε. Το έγραψε σχόλιο κάπου και από κάτω. Θέλω να δω τι γράψανε. Στη συνέντευξη το είπε. Α, εδώ ακόμα συνέντευξη, χειρότερο. Στον Αντώνη Ρόιτερ συγκεκριμένα εδώ συνέντευξη και του λέει μου ευχήθηκαν, λέει ο Σάκης Ρουβάς, αλλά είναι καλή το ρώτησε τον. Είναι καλή, λέει ο Ρουβάς και η Βίση. Όχι. Β. Γιατί λέει δεν του γνωρίζω. Δηλαδή, μόνο λέει τον Αντώνη το Ρέμο γνωρίζω. Ναι, με σαμπουζούκια σκέψω ότι τα φωνητικά του Ρέμου τα κάνει ο Ρέμος. ο Σάκης Ρουβάς. Και μερικές φορές στα φωνητικά σε άλλα μπαλάντες είναι η Βίση του Ρέμου. Εντάξει, παιδιά, μπορεί ο άνθρωπος. Μου κάνει εντύπωση που εγώ σου λέω ότι δεν μένει στην Ελλάδα ή οτιδήποτε. Δεν γίνεται. Κοίτα, άντε, εγώ σου λέω, δεν μιλάμε τώρα για καινούριους. Ρουβά και Βύση. Λοιπόν, άντε το Ρουβά να καταλάβω.
Το Ρουβά να καταλάβει. Άντε να καταλάβω το σάκι του Ρουβά. Δεν ήταν στα ακούσματά του. Η Βύση τώρα με τέτοια καριέρα. Με... Εγώ μπορώ. Τη Βύση εγώ καταλαβαίνω. Τη Βύση εγώ καταλαβαίνω. Δεν την ξέρει. Η Βύση από το καινούργια μου αγάπη. Από το έμπνευση μέχρι δαίμονε. Στο, δηλαδή, έμπνευση, κάνει... στο έμπνευση ο Τσιτσιπάς δεν ήταν καν ιδέα του πατέρα του και τη μάνα του. Οπότε μην το συζητάς. Ωραία. Έρχονται οι δαίμονε. Δηλαδή πιο κουλτούρο κατάσταση. Του δαίμονε του εγώ του ξέρω. Έλα ρε με δουλεύουν τον Νίκο Καρμέλα. Ναι, θέλω να σου πω ότι μην μιλά τώρα για τέτοια. Πήγε σε λαϊκό, πήγε σε pop. Έχει κάνει τόση μεγάλη καριέρα. Άντε το Ρουβά σου λέω, τη Βύση. Ναι. Δηλαδή με σηκώνει, άντε ρε Τσιτσιπά, πε στο κιάλο. Ούτε τη Βύση την ξέρει. Ναι. Η Έλενα Παπαρίζου. Έλατε. Μα είναι δυνατόν. Που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Και πήραμε την πρώτη θέση. Μου κάνει εντύπωση. Αυτό το παιδί, άκου να σου πω τι πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι είναι τόσο αφοσιωμένο στο άθλημα του τένις. Άσε που με τα αρχαία γνωμικά που βάζει κάθε φορά που κερδίζει, το tweet που κάνει που βάζει Αριστοτέλη, Πλάτωνα και τέτοια. Αυτοί ακούν ρεμπέτικα. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν ακούει ελληνική μουσική. Ναι, ακούει ρεμπέτικα. Ή ρεμπέτικα ακούει. Ή μακιδημάκι. Τι μακιδημάκι, παιδάκι μου που δεν ακούει. Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη. Ναι. Κάνε ένα post στον Τσιτσιπά. Ναι. Από κάτω στα σχόλια, γράφτε από κάτω. Ναι, ναι. Και φίλε Τσιτσιπά, γράφτου. Ναι. Γνωρίζετε μήπως το Μάκη το Δημάκη. Αποκλείται να ξέρει το Μάκη. Άμα ξέρει το Μάκη το Δημάκη και δεν ξέρει το Ρουβά, αλήθεια σου λέω, θα γίνει χαμός. Σε πάω στοίχημα τώρα, γράψε από το Instagram του Σοκ στον Τσιτσιπά, αν γνωρίζει το Μάκη το Δημάκη. Και άμα πει ναι, θα κάνουμε Γιώργο. Θα αλλάξουμε το. Θα το πούμε στο Ρουβά. Όχι, θα κόψουμε το Ρουβά, θα κόψουμε και τη Βύση. Θα παίζουμε Ρέμο και Μάκη Δημάκη. Και Γιώργο Μαζονάκη, γιατί τον έχουμε τώρα εδώ εύκαιρο. Καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη που λέει: Φιλαράκια μου, καλημέρα. Καλημέρα. Αν σας κάνουν μπλοκ στη σελίδα του σταθμού, θα είναι υπάλληλοι μου γιατί τους έχω κάψει με τα ανέκδοτά σας. Καλημέρα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το καταλαβαίνω. Θα νομίζω ότι είμαστε σπαμ. Καλημέρα στη Μαρία που λέει: Δεν το λέγατε ρε παιδιά τόσο καιρό. Δεν το λέγατε τόσο καιρό και βάζω πλυντήριο τσάμπα. Πάνε χαμένα τα όλα τα άπλυτα. Γιατί? Να τα πούλαγε στο διαδίκτυο όπως οι φίλοι μας. Ναι. Πω και εγώ, έχω πολύ άπλυτο αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πουλήστε τα, βάλτε στο eBay, βάλτε πράγμα. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα σας έχω. Πώς λένε τον ηλιόσπορο, λέει οι Κινέζοι. Τσίλι τσάκ αυτού. Α, εγώ ξέρω πώς το λένε οι Τούρκοι. Πώς? Τον ηλιόσπορο. Ή το πασαντέμπο βασικά. Πώς, πώς. Οι Τουρκοί. Τσίκε τσικευτού. Τσίκε τσικευτού. Πώς είναι τη χειροβομβίδα, τσαμπουκά και φτέ. Πώς είναι την τηλεόραση, μπανιστήρ ντουλάπ. Και άλλα πολλά, Γιώργο, βεβαίως, μας λέει ο Σταύρος. Γεια σου, Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα και στον Νίκο. Πώς λένε τη Ρωσίδα καθηγήτρια, τα τούβλα εκπαίδευα. Τα τούβλα εκπαίδευα. Το λες πιο γρήγορα για να είναι πιο ρώσικο. Τα τούβλα να κλέδευα. Για να είναι όνομα. Βέβαια υπάρχει ακόμα ένα που θα το απαντήσετε εσείς στο Viber. Δεν θα μπορέσω να το πω στον αέρα, ναι, αλλά θα μπορέσετε εσείς να το απαντήσετε πάρα πολύ εύκολα στην Ελίνα. Πώς λέγεται η Ρωσίδα transsexual. Γιατί δεν μπορείς. Δεν μπορώ να το πω. Γιατί... Έχει κατάλληλη λέξη. Ναι, έχει κατάλληλη λέξη. Βάλε beep. Κάτω με beep. Να το κάνω beep. Ναι. Δεν μπορώ. Πες τον beep. Όχι, θα έρθουν οι απαντήσεις και θα το πεις εσύ με το δικά σου λόγια και όμορφα περιποιημένα. Λοιπόν, πώς λέγεται. Λοιπόν. Η Ρωσίδα, τρανσέξουαλ. Αυτό, τελείωτο. 697-800-1048, το Σοκαφέ Morning Show εδώ μέχρι τις 11 βεβαίως. 22-10-62-700. Μας ακούτε και μέσα από το www.sokafem.gr. Κατά καιρούς που λέμε τα ζώδια, σας λέω ρε παιδί μου ότι τραβάω από ζυγό. Ναι, και από Παρθένο μας έχεις πει. Όχι από Παρθένο, ναι. Οροσκόπο έχω Παρθένο. Α, είπαμε. Ναι. Αλλά σου έχω πει πάρα πολλές φορές είμαι πάνω στην αλλαγή και τραβάω από ζυγό. Δεν είσαι στην αλλαγή, αλλά άμα θες να είσαι εσύ, στην αλλαγή είσαι. Ναι. Στην αλλαγή είμαι. Ναι. Έτσι μου είπανε, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, κρατήστε το. Ναι. Γιατί σε λίγο θα μάθουμε τα τρία ζώδια που είναι οι πιο πρικισμένοι από τα 12. Γίνει και ο ζυγό μέσα από τα τρία, από ό,τι καταλάβαμε. Κρατήστε το εσύ. Εσύ τραβά από ζυγό σίγουρα πάντω. Εγώ τραβάω από ζυγό. Καλημέρα στον Ευθύμη που λέει καλημέρα. Τι φροντιστήρια και βλακίες, παιδιά. Δύο καινούργιες γλώσσες έμαθα σήμερα μέσα από το Morning Show. Ρώσικα και Κινέζικα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε αφιέρωμα στην Κινέζικη γλώσσα και στη Ρωσική. Καλημέρα στον Πασχάλη που είστε, ρε παιδιά. Καλημέρα στον Θεό. Κανονίστηκα ένα ταξιδάκι, λέει, για Αυστραλία να κάνετε εκπομπή με καγκούρο παρέα. Άνετα. Καλημέρα. Άνετα. Τι μου στέτει. Είναι δυνατόν να μου δίνει τέτοια ραβασάκια. Είναι το ραβασάκι που έδωσα στην Ελλάδα. Εδώ και τα ραβασάκι που μου έδωσε. Είναι το ραβασάκι, πώς λέγεται η Ρωσίδα transsexual. Δεν είναι διαθέσιμο στο επόμενο, παρακαλώ. Θα το πω στο μπαμπά μου. Πες του, τον το μάθει. Τέτοια, όχι, ότι μου δίνει τέτοια ραβασάκια. Παιδιά μου, περνάει χαρτί τώρα. Έχουμε και κάμερες να το δείτε. Και μου γράφει τα μπιπ. Να σούκοβα. Μπιπ, σούκοβα. Όχι, τα βέβαια να σούκοβα. Αυτά που έχει μόνο ένας άντρας. Οπότε δεν πας το δώσεις. Πάρε το ραβασάκι πίσω. Ποιο ραβασάκι. Είμαι σοβαρός άνθρωπος. Ποιο ραβασάκι. Είναι τα σούκοβα. Είναι η Ρωσίδα transsexual. Να το πεις στον μπαμπά σου να το λέει και στους φίλους του. Καλημέρα στο Σωτήρη. Καλημέρα στον Ευθύμη. Καλημέρα στην Έλενα.
Πολλά φιλιά στο Μαράκι, στη Λίζα καλημέρα. Επίσης στον Άσο τον άλλον βεβαίως, στον Σταύρο, στον Νίκο. Θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που έχετε στείλει πολλά μηνύματα στο Facebook, στο Messenger, στον Show Cafe με 104,8 στο fanpage μηνύματα direct. Είστε πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, και ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια από ό,τι βγήκαν εδώ οι αστρολόγοι, οι μελλοντολόγοι, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα σκηνικά. Σας είπα, τραβάω από ζυγό, έτσι. Ναι, μην το ξεχνάτε αυτό. Όχι. Τα τρία ζώδια που θεωρούνται τα πιο πρικισμένα στους άνδρες στο ζωδιακό κύκλο είναι τα εξής. Ναι. Ο Σκορπιός δεν είναι. Δεν είναι μέσα. Όχι. Θα έλεγα για το ζυγό, άμα ήταν ο Σκορπιός. Μου κάνει εντύπωση που δεν είναι ο Σκορπιός όμως. Ο Κρύος δεν είναι. Περίμενε, θα σου πω εγώ. Για πες εσύ. Δεν νομίζω να είναι ο Ταύρος. Ούτε ο Ταύρος είναι. Ούτε ο Ταύρος. Ο Ταύρος τον έχει ίσα ίσα και στις τελευταίες γραμμές. Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι είναι δίδυμος. Για να δω δίδυμο. Ούτε ο δίδυμος είναι. Γιατί έχω αδερφό δίδυμο και το θυμάμαι μωράκι, ρε παιδί μου. Γιατί από τότε. Γιατί δεν... είχε τρία πόδια που σου λέγε με τα τρία. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά. Πάμε παρακάτω, γιατί μου έχει πει να μην μιλάω γι' αυτό στον αέρα. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι πρικισμένο το αγόρι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Άλλο, πες άλλο. Περίμενε. Υδροχόη. Υδροχός, ναι. Ναι, κυρίες και κύριοι, ο υδροχός. Συνήθως νέος, ωραίος, με μεγάλο. Υδροχός. Αλλά σε μεγαλύτερη ηλικία, βέβαια, παραμένει να είναι πάλι ντούρος. Δεν σας έχω πει ότι είναι ο πρώην υδροχός, αλλά δεν. Αλλά δεν είναι πυροβόλο, έτσι τον αναφέρει εδώ. Ο υδροχός λέει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι πυροβόλο όπλο. Δίνει πόνο. Εντάξει. Η Σκορπιή είναι καλύτερη. Η Σκορπιή είναι καλύτερη. Τώρα τι έλεγε. Ότι είναι υδροχόη, δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ καιρό είναι. Ο Σάκης, το αγόρι μου, ο γιος μου, Παναγία μου, θα γίνει χαμός. Το γιοκαρίνι σου είναι, ρε παιδί μου. Μου θα κάψει καρδιές το απαλικάρι μου. Α, έτσι και με καρδιές, μόνο με την προβοσκίδα. Για βες. Λοιπόν, άξιος. Είναι ο γιοκαίρος μέσα. Ναι, έτσι λέει, άξιος, άξιος. Το παιδί μου, ναι, έχει και ένα μάτι, σε διαπερνάει. Όχι μόνο στο μέγεθος. Όχι μόνο στο σχήμα, αλλά μιλάμε, έχει αξιοπρέπεια, έχει κάτι προσόντα όμορφα. Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Καλά, εγώ το έχω καταλάβει από μωρό δηλαδή. Τι από μωρό, Φαίνεται. Πού? Φαίνεται, παιδί μου. Μάλιστα. Λέω, φουσκώνει. Γενικά, όταν αγαπήσει το εγώ καιρός, μένει αξέχαστος. Ναι. Καλημέρα σας. Ποιος είναι, καλημέρα. Και τέλος το ζώδιο, το τρίτο αντρικό ζώδιο. Ναι, που τραβάς εσύ, καταλάβαμε. Που τραβάω εγώ. Δηλαδή, υδροχός, εγώ καιρός και ζυγός. Και ο ζυγός, παιδιά. Έρχεται νούμερο ένα στη λίστα ο ζυγός, ο οποίος ανατομικά είναι ακούραστος, ερωτικός, πρικισμένος. Κάτσε να δω ημερομηνία ζωδίου, να δω να τραβάσει εσύ από ζυγό. Επίσης, οι ζυγοί έχουν μια πηγαία τάση να είναι αρενοπή, ρε παιδί μου. Βγάζουν και ένα μπρουτάλ, ένα σε βάλω κάτω, σου πατήσω. Είναι οι ζυγοί, ρε. Ταυτόχρονα οι ζυγοί θέλουν και την αγκαλίτσα. Δηλαδή, εκεί που είναι αυτό που λέτε εσείς οι γυναίκες. Θέλω και βία και αγκαλιά. Το έχει ο ζυγός. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, να σε ενημερώσω ότι ο ζυγός είναι μέχρι 22 δεκάτου, έτσι. Μέχρι 23 είναι. Τώρα με τρελαίνει. Φύγε από το λεφάκι. Δεν είμαι στο λεφάκι. Φύγε από το που είσαι, πήγαινε σε άλλο. Δεν μας βολεύει. Μέχρι 22 δεκάτου είναι η ζυγή. Από 23, μεσάνυχτα 23 είναι η Σκορπιή. Από μεσάνυχτα 23 προς 24. Όχι. Ωραία, μια μέρα τραβάω, ρε παιδί μου, με έχεις τη μάνα. Με συγκτήρι δηλαδή. Λοιπόν, διάβαζα για το MasterChef μια καταγγελία παίκτη που έγινε. Ναι. Θυμάσαι έναν πρώην παίκτη, τον Τζόρτζι. Αυτός είναι περσινός, δεν είναι. Ναι, το θυμάμαι, ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, εκείνος τώρα είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Τότε είχε γίνει viral ο Τζόρτζις. Αποκάλυψε ένα περιστατικό το οποίο δεν έδειξαν ποτέ οι κάμερες και δεν είδαν ποτέ οι τηλεθεατές. Το οποίο θέλει να το φέρει τώρα στην επιφάνεια για να δείξει ότι το MasterChef. Ναι, όχι, γύρισε και αλήθεια λέω. Για να φανεί ότι δεν είναι αξιοκρατικό το MasterChef. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα από πίσω. Υπάρχουν από πίσω. Ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν γνωστοί των γνωστών. Ο γνωστοί. Θα το πω μόνο σε σένα, λέει, στη συνέντευξη. Και εσύ σε μένα, έτσι. Θα το πω μόνο σε σένα, λέει, και δεν το έχω ξαναπεί πουθενά. Το πείτε πουθενά, παιδιά. Πόσα πήρε να το πει. Λοιπόν, μπαίνοντα στο παιχνίδι, λέει, υπήρχαν κάποιοι κανονισμοί. Δηλαδή, αν πέσει ένα πιάτο, λέει, κάτω και σπάσει, ο παίκτη δεν περνάει. Και είναι το πιάτο του πολύ καλό. Περίμενε, δεν καταλάβω. Αν πέρασε, αν. Γίνεται το γύρισμα, ρε παιδί μου. Ναι. Αν παίζει το πιάτο κάτω ενό παίκτη και σπάσει, κατά λάθος, φεύγει ο παίκτη. Κόβεται. Τι θα του πούνε, ξαναφτιάχτω. Ναι, κανονικά λέει, κόβεται. Σε ένα παίκτη, λοιπόν, η παραγωγή έσπασε το πιάτο και του ξανακάνει γύρισμα από την αρχή και ξαναμαγείρεψε. Και το πιάτο λέει το έκοψε. Συγγνώμη. Δεν το ξαναμαγείρεψε, δεν έγινε το γύρισμα. Απλά έκοψε στο μοντάζ αυτό το πιάτο, το πεντάλεπτο που έπεσε το πιάτο και έβαλε το επόμενο μαγειρεμένο φαγητό. Λοιπόν, συνέχισε να μαγειρεύει, λέει, και εμείς περιμέναμε.
Περιμένα μέχρι να τελειώσει το γύρισμα. Άρα τα τρώνε κρύα ή τα βάζουν σε φουρνάκι μικροκυμάτων. Ήταν άδικο, δεν ξέρω, ήταν άδικο. Λέει, υπήρχε προστασία σε κάποιους παίκτες, λέει, στο παιχνίδι είναι άδικο. Ήταν από τους φιναλίστ ο συγκεκριμένος παίκτης περσινός. Ίσως λέει και ο νικητής. Ποιος νίκησε το Masterchef, βέβαια. Ξέρω εγώ ποιος νίκησε το Masterchef. Αυτός λοιπόν και βγήκε τώρα ο Τζος και μας το λέει. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Εγώ τώρα μου είναι μια άλλη απορία. Δηλαδή μαγειρεύουν όλοι αυτοί. Ναι. Έτσι συμβαίνει κάτι. Οπότε μέχρι να ξαναγίνει το γύρισμα μαγειρεύουν. Κάποια στιγμή τα πιάτα κρυώνουνε. Ναι. Κρυώνουν. Και αυτοί τα τρώνε, τα δοκιμάζουν κρύα δηλαδή. Αποκλείται ο κοντιζάς να το φτιάχνει, να το μεδοκιμάσει κρύο. Κάτω από τον μπάγκο έχει φούρνο μικροκυμάτων. Λογικά θα έχει microwave. Να το ζεσταίνουνε λίγο. Αυτό παιδιά με το πιάτο που του σπάσε του παίκτη μου έχει συμβεί εμένα με ψαρόσουπα. Μεταφέρω στο τραπέζι από την κουζίνα ένα μεγάλο μπολ γυάλινο με ψαρόσουπα και μου πέφτει κάτω. Και κόπηκε, σε κόψανε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνετε εικόνα. Δεν ξέρω να το κάνετε εικόνα. Η Ελίνα δυστυχώς δεν πέρασε στην επόμενη φάση του σπιτιού της. Δεν πέρασε με μια φάση. Ανέβηκα στο δωμάτιό μου και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ. Γιατί πότσε το παρκέ. Δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ. Ήμουν σε φάση πώς παθαίνει ένας άνθρωπος εγκεφαλικό. Εκεί κατάλαβα πώς παθαίνει εγκεφαλικό. Ναι. Πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν είναι στα όρια του εγκεφαλικού. Άντε, πάρε ένα σκύλο, ρε. Τι σκύλο, γιατί. Θα μου έπινε την ψαρόσπα. Δεν θα αφήνει τίποτα. Πάω, σου φέρω εγώ τον Όσκαρ, αγάπη μου. περπατάω προς το σαλόνι και κρατάω τηγανιτές πατάτες και δύο μπιφτέκια. Ναι. Μου πέφτει το ένα μπιφτέκι, πέφτουν και λίγες πατάτες. Λέω, πω χάλια, Όσκαρ, έρχεται, έλα να σου πω, ποιος φουγκάρισμα, πια βιλέντα, πια. Δεν άφησε ψίχουλο. Μια μεγάλη και τεράστια καλημέρα στον φίλο τον Κώστα από Κρήτη. Ναι. Πού στέλνει ο άνθρωπος. Πού στέλνει ο άνθρωπος μήνυμα. Πού στέλνει, ναι. Πού στέλνει μήνυμα. Και λέει, καλημέρα παιδιά, πείτε μου διεύθυνση να σας στείλω κριτικό μέλι δώρο. Ναι, ναι, το είδα και εγώ και το απάντησα. Με θυμώ, μεγάλη μου χαρά. Θυμώνω 53 λέει άλλη. Καλά, δεν τρέπεσαι. Παιδί μου, μέλι. Θα πούμε μέλι στο μέλι, όχι. Ξέρεις πώς θα κάνει το μέλι. Καλή σε καλά. Ρίξε, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνει κριτικό μέλι δώρο. Σε ευχαριστούμε που σου έχω στείλει τη διεύθυνση. Μην τυχόν τη ξεχάσει. Κάντε και screenshot, μην τη χάσει. Προ Ελίνα και Γιώργο. Άκου να σου πω, άμα δεν τούσαν τη διεύθυνση θα είχε παρεξηγηθεί ο άνθρωπος. Εγώ σας έκανα μια ερώτηση και δεν μου απάντησε κανείς. Εμείς θα του στείλουμε το ανθρώπου τώρα. Θα του στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα, φιλιά Κώστα μου. Όλη μας η εκπομπή. Καταξοδεύτηκε η Ρουφιάνα. Είναι αφιερωμένη σε σένα. Θα παίξει και κριτικό τραγούδι. Θα μας πει και μαντινάδα σε λίγο. Όχι, δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην υγεία των γυναικών, κυρίες και κύριοι. Ναι, για φτιάξε μας τη μέρα. Απ' τη μία το διάβασα, λέω, μπορεί και να έχει δίκιο. Ναι. Απ' την άλλη λέω, αν δεν τα κάνει η γυναίκα αυτά, ποιος κατά θα τα κάνει. Για πες. Λοιπόν, αν κάνετε λέει δουλειές του σπιτιού, ναι, είναι σαν να κάνετε σχεδόν 2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Απ' την κούραση. Όχι. Τι. Από την κούραση, από τα απορριπαντικά, τη σκόνη, βέβαια, όλα αυτά που δημιουργεί. Από το σκύψιμο. Ναι, βέβαια. Όλα αυτά. Να σταματήσουμε να κάνουμε δουλειές. Λέει, αν η γυναίκα σταματήσει να κάνει δουλειές του σπιτιού, ναι, θα νιώσει μετά από περίπου 1,5 με 2 χρόνια 20 χρόνια νεότερη. Θα μας φάει βρώμα, δηλαδή. Μετά από 1-2 χρόνια. Ποιος θα τα κάνει. Έλαντε. Τώρα πλάκα μας κάνει. Απ' τη μία στεναχωρέθηκα και λέω, ποιος θα κάνει, ρε παιδιά. Βέβαια. Απ' την άλλη, λες τώρα να μιζήσει και εκείνη λίγο παραπάνω. Και ανάλογα και πώς είσαι εγώ, δηλαδή σαν άνθρωπο, επειδή είμαι και λίγο σάικο με την καθαριότητα, θέλω ρε παιδί μου το βράδυ, άκουνε πριν κοιμηθούμε. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πριν κοιμηθούμε, πάω στο μπάνιο και ρίχνω χλωρίνη. Θέλω να μυρίζει χλωρίνη τον μπάνιο, ωραία, το χρέο που θα ξυπνήσω. Άρα είναι κοκκυρά μου. Αυτό το πράγμα λοιπόν όμως τα παιδιά τα ενοχλεί. Με εννοείται. Και λέω, θα αυτό, αυτό να ξέρει ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο πουλάκι του Μτσάρα. Λες καλέ. Ναι, γιατί πρέπει να του πει να του. Του πει να μην ακουμπάει το καπάκι. Όχι, αλλά πρέπει για να θυμιάσει, Ελίνα μου, για να θυμιάσει. Όταν πάει για ύπνο το κάνω. Το πρωί είναι, έχει φύγει, να έχουν φύγει. Δεν θυμιάσεις. Έχουν φύγει, εκεί είναι ακόμα. Πάλι μπορεί να δημιουργηθεί, πρέπει να τραβάει πρώτα καζανάκι. Και μετά. Ναι, βέβαια, του έχω πει. Θα τραβάει καζανάκι. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αν δεν τι κάνουμε τι δουλειέ, θα τι κάνει. Βέβαια, θα σου πω ότι πρέπει να χαλαρώσουμε και λίγο με τι δουλειέ, γιατί και ο άντρα, ναι, μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Τι θε να κάνει ο άντρα. Να στρώσει το κουβερλί στο καναπέ που σηκώνεται από τον καναπέ και είναι το κουβερλί λε και έχει κοιμηθεί 50 μέρε. Εδώ μιλάμε ότι η γυναίκα η οποία καθαρίζει το σπίτι τη μία φορά την εβδομάδα, όπω οι επαγγελματίε καθαρίστριε κτλ., είναι καλύτερα από αυτέ που δεν κάνουν καθόλου. Σου λέει, μην κάνει, αλλά κάνε μια φορά την εβδομάδα. Ναι, αλλά μην κάνεις και γενική. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, από πανεπιστήμια έρχονται αυτές οι έρευνες και σου λέει: τέλος η νοικοκυροσύνη. Δεν έχει γούντα. Αφήστε το σπίτι μπάχαλο. Αφήστε τα απορριπαντικά στην άκρη. Αφήστε τη σκόνη να μπει μέσα. Αφήστε τα σκατά του σκύλου που μπαίνουν και τις λάσπες. Πατήστε δεν τα. Έχουν δει το παιδί μου που τρώει φρυγανιά στο κρεβάτι. Έχετε φάει φρυγανιά στο κρεβάτι. Και δεν κοιμάσαι. Νομίζω ποτέ ότι κοιμάσαι πάνω σε καρφιά. Ναι, λες και είναι καρφιά στο στρώμα. Έτσι είναι και με τα πατατάκια. Οπότε δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να αποκτήσουμε την υγεία μας, παιδιά, γιατί πάντα θα είμαστε νοικοκυρές. Απλά όταν το σε έφερα στο μυαλό μου να το διάβαζα αυτό και λέω: πολύ φράπα μου είναι η Ελίνα, πολύ φράπα μου είναι. Δεν θα μου πεις ότι εγώ δεν είμαι, τι μα καμάτρα είμαι. Δεν ξέρω, αγάπη μου. Δεν τρέπεσαι λιγάκι εγώ. Εγώ που όλη μέρα είμαι με το φακιόλι στο κεφάλι και τη σκούπα στο χέρι. Το φακιόλι, Μαρή. Σε παρακαλώ πολύ. Τι φαΐ έχετε σήμερα.
Τι φαΐ? Ναι. Σήμερα τρώω ψητά σαλάτα, γιατί κάνω διατροφή. Οι υπόλοιποι δεν θα φάνε? Τα παιδιά μου θα φάνε, έχουν φαγητό βέβαια. Τι φαγητό έχουν? Μισό λεπτό θα σου πω. Σε 5 λεπτά. Η τη μητέρα σου, Πάρτε τη μαμά τηλέφωνο. Λοιπόν, μια που λέγαμε πριν για τι δουλειέ του σπιτιού και για την καθαριότητα και για όλα αυτά, διάβασα χθε και λέω Παναγία μου, παρουσιαστή του Fox, συγκεκριμένα έξω Αμερική. Αποκάλυψε ότι έχει να πλύνει τα χέρια του 10 χρόνια. Γιατί θεωρεί ότι. Περίμενε. Τα μικρόβια λέει είναι κάτι που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν μικρόβια λέει. Γι' αυτό και δεν τα βλέπουμε με γυμνά μάτια. Άντε. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο εμβολιάζω τον εαυτό μου. Δηλαδή αποκτώ αντισώματα. Ο άνθρωπος είναι μουλός. Όχι, ο άνθρωπος είναι νοήμων. Και έχει και φωτογραφία, κοιτάω τα χέρια του τώρα. Έχει να τα πλύνει τα χέρια του 10 χρόνια. 10 χρόνια. Ναι. Όπως καταλάβατε, οι δηλώσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Όλοι λένε ότι δεν αντέχουμε αυτή την αποκάλυψη. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Τι θα προτιμούσες, γιατί αυτό διάβασε εσύ σήμερα για τον Fox, εκεί ναι. Στον δημοσιογράφο, τι ναι, είναι ναι, αυτός. Ναι, ναι, ναι. Εγώ χθες έπεσα σε ένα άλλο κουλό, γιατί νορμάλ εγώ πράγματα δεν διαβάζω. Ναι. Ο οποίος είχε να πλύνει το μόριό του. Συγγνώμη, Ελίνα μου. 7 χρόνια. Μα είναι δυνατόν. Και είχε πάει. Είναι 7 χρόνια. Και είχε πάει ήδη και με 40 γυναίκες. Αχρηστέ μου. Δεν μπορώ, παιδιά. Τι προτιμούσες? Λερωμένο χέρι. Δεν μπορώ. Καλά. Δεν πάω κατά πιο. Όχι, εγώ άλλο ρωτάω. Προτιμάς λερωμένο χέρι ή λερωμένο. Λοιπόν, θα σας πω ότι το λέω και στα παιδιά. Τα μικρόβια όλα ξεκινάνε από τα χέρια. Λοιπόν, άλλα. Και έχω πει στην κόρη μου, όσο πιο πολύ αφρό βγάζει το σαπούνι, τόσο πιο καθαρά είναι τα χέρια. Δηλαδή, αν πας σαπνίσεις τα χέρια σου και βάζεις σαπούνι και δεν έχει αφρό, ναι. Σημαίνει ότι θέλει και δεύτερο χέρι. Μήπως είναι ανάποδα? Όχι. Α. Όσο πιο άλλα, πολύ. Δεν σε δίραμε, μην μας δίνεις κιόλας. Όχι. Εντάξει, αγάπη μου. Όσο πιο πολύ αφρό βγάζει την ώρα που πλένεις τα χέρια σου, τόσο πιο καθαρά είναι τα χέρια. Με αφεντικό. Δεν ξέρω αυτό αν συμβαίνει και στην άλλη περίπτωση που λες. Δεν έχει τύχει να. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Αν βγάζει αφρού, δεν ξέρω τι. Δεν βγάζει αφρό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το συνεχίσω το θέμα. Γιατί? Όχι, εγώ. Απλά λέω ρε παιδί μου, τι θα προτιμούσες? Λερωμένο χέρι, γιατί με αυτό θα συστηθείς. Το άλλο μπορεί να μην το γνωρίζεις και ποτέ. Δεν σε νοιάζει. Αυτό που σου δίνουν το χέρι χάρηκα και δεν ξέρεις τώρα τι έχει. Πού το έχει βάλει? Ναι, ρε παιδί μου. Και τι να κάνεις, να το μυρίσεις πρώτα. Να το ρωτήσεις, έχουν αειδιάσει έξω, παιδιά. Άντε, παιδιά, πάμε σε τραγούδι. Καλημέρα στον φίλο ή στην φίλη μας. Λέει, παιδιά, πολύ καλημέρα. Είμαι ανάσκελα με την γνωστή ρημαδογρύπη. Το καλό είναι ότι πρώτη φορά μπορώ να σας ακούσω με την ισχύα μου. Α, περαστικά. Όσο με αφήνει ο Βίχας και το φύσιμα της μύτης. Από καταρροή και τέτοια. Κουράγιο, κουράγιο. Περαστικά Βίξ, τρίψουμε Βίξ. Θα σου πω εγώ τώρα, 50 ευρώ είναι, δεν κάτι. Ναι, μαμά. Τρίψουμε Βίξ. Πώς είναι τη φίλη? Τρίψουμε με Βίξ. Πάρε καραμέλες για το λαιμό και για το Βίχα κάνε εισπνοές ευκαλύπτου. Μάλιστα. Που το έχεις βράσει στην κατσαρόλα. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Θυμώνω 53 τα φέρεις και εσύ αυτά μαζί με το μέλι του φίλου μας. Ετοιμαστείτε 22-210-62-700. Σε λίγο έχουμε τα αγαπημένα σας παιχνίδι. Έχουμε συλλαβές, έχουμε λέξεις, έχουμε 15 δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος σας δίνει μία συλλαβή και πρέπει να βρείτε από αυτή τη συλλαβή 5 λέξεις να ξεκινούν από αυτή τη συλλαβή μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάρτε ένα παράδειγμα την Ελίνα πώς θα κερδίσει ακόμα μία μέρα. Τώρα. Έλα, παίξουμε μία μαζί. Με σε προετοίμαστε, μου τα κάνεις απότομα. 22-210-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε συμμετοχή σας. Για να παίξετε αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Λοιπόν, Ελίνα μου, θέλω 5 λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από καφ. Τι καφ, παιδί μου? Κάπα αλφα φι. Κάπα αλφα φι. Α, καφές. Καφεΐνη. Καφό. Καφέ. Καφί. Καφέ, σκέτο. Καφρίλα. Καφέ. Κάφτρα. Ναι, κάφτρα. Τώρα είναι αργά. Έχω πει 10. Έχει πει 52. Για πες. Καφέ. Καφέ, το είπα. Καφές. Καφέ το χρώμα. Α, το είχα συνώνυμο εγώ, να με συγχωρείς. Όχι, δεν είναι συνώνυμο, άλλο ο καφές, άλλο το καφέ το χρώμα. Καφάση. 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 Άλλο. Καφετιέρα. Αμάρα Ελίνα, αμάρα Ελίνα και αυτό το εύκολο. 22-210-62-300 και επικοινωνήστε μαζί μας. Μέλισσες και γιατί στο Σοκαφέ με 104,8. Και βέβαια θυμάστε τις μέλισσες στην υγειά μας ρε παιδιά και το Σπύρο Παπαδόπουλο την ώρα που τραγουδάνε. Ο Lose Yourself Eminem. Έτσι, μπείτε νομίζω... λοιπόν στο Instagram, στον Show Cafe με 104,8. Μόλις κοινοποιήθηκε το βίντεο με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος κάνει ένα χορευτικό. Αν δεν το έχετε δει, θα το δείτε τώρα. Αν δεν το έχετε δει, παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Είναι από το Λούμπεν, το πήραμε και είναι καταπληκτικό. Εκεί η Αρβίλα, νομίζω το παίξανε και πρώτο χθες. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ετοιμαστείτε 22-210-62-700. Πού είναι η Μαρία, πού είναι η Βασιλική, πού είναι τα παιδιά που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Τι άλλους έχουμε? Μαρία, Βασιλική και άλλο ένα μου πες.
Χαμός έχει γίνει με τις γραμμές. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας όμως, θέλω να σας στείλω στο σχολαρχείο τώρα το μεσημέρι, γιατί μεσημεράκι είναι πάρα πολύ ωραίο στο σχολαρχείο. Αν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από τη δουλειά σας, στο σχολαρχείο να ξέρετε ότι είναι ανοιχτά και το μεσημέρι, καθημερινά μεσημέρι. Πολύ ωραίο φαγητό, εκπληκτικός χώρος στην παραλία μπροστά. Βλέπεις και τη θάλασσά σου, απολαμβάνεις μια εκπληκτική κουζίνα. Η κουζίνα του σχολαρχείου είναι χειροποίητη. Όλα τα προϊόντα είναι καταπληκτικά. Θα φάτε μπέργκερ, θα πάρετε ποικιλία κρατικών, μακαρόνια, θα πάρετε κρέας, θα πάρετε πολύ ωραία ρεπτικά, σαλάτες. Γιατί κάνετε διατροφή πιστά λαχανικά. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2. 22-210-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας. Έχουμε μία συλλαβή και θέλουμε 5 λέξεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Τι έπαθες πάλι. Λοιπόν, καλημέρα στην Ιουλία, πολλά φιλιά. Καλημέρα στην Λευκοθέα, στη Βασιλική. Καλημέρα στο Χριστινάκι και στο Μαράκι. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλώς τι. Καλά και εμείς. Πώς είσαι, πού σε έχουμε πετύχει? Στη δουλειά. Δουλειά, τι δουλειά κάνεις? Έχω μαγαζί. Έχεις μαγαζί. Έχει μαγαζί. Μην είσαι αδιάκριτο. Χίλια, συγγνώμη, πώς χρόνων είσαι? Καλέ. 30. Μικρή. 30, τα λέμε κανονικά. Τι δουλειά κάνεις, δεν μας λες, αλλά την ηλικία τι λες. Λοιπόν, έχεις 15 δευτερόλεπτα, Βασιλική μου, και θέλω να μου πεις πάρα πολύ εύκολα 5 λέξεις που ξεκινάνε από κάπα, όμικρον και ύψιλον. Από κου. Κου. Έλα. Λοιπόν, κουρτίνες, κουβάς, κουζίνα, κουβέρτα. Έλα. Κουβερλί. Μπράβο. Μπράβο σου. Σάρωσες. Μπράβο, βρε Βασιλική, συγχαρητήρια. Λοιπόν, και έχω και μαγαζί με κουρτίνες, έχω μαγαζί με κουβάς. Ορίστε τι μαγαζί έχει η Βασιλική. Με κουβερλί και τα λοιπά. Λοιπόν, Βασιλική μου, μείνει στη γραμμή, σα ευχαριστούμε για τα δωράκια σου. Καλημέρα. Και η θερμοκρασία σήμερα φτάνει στου 13 βαθμού Κελσίου. Να δούμε τι θα γίνει. Συννεφιά θα έχουμε αρκετή. Ίσως δούμε μερικέ ασθενεί βροχέ σήμερα το μεσημεράκι, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Τα φαινόμενα ξεκινάνε από τα ξημερώματα Τετάρτη. Μόλι βγήκε ο Καλιάνο και λέει: χιονιά από το απόγευμα. Πολλά θαυμαστικά. Πού, μισό λεπτό. Θεσσαλία, κεντρική Στερεά. Η χιόνι έρχεται. 11 μποφόρ. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Ναι. Παγωνιά, χιόνια και θυελώδης άνεμη. Λέει, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά, λέει εδώ ο Καλιάνος. Ακραία πτώση της θερμοκρασίας. Οι βροχές θα γίνονται αμέσως χιόνια, επειδή θα έχει πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες πέφτουν από αύριο, αυτό ήθελα να σου πω. Εμάς μας πιάνει τουλάχιστον από αύριο το κρύο. Ναι, δηλαδή. Από σήμερα αργά το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει στους 4 βαθμούς Κελσίου. Γυρνάμε σε βορειοδυτικούς με πιθανότητες βροχής από αργά τη νύχτα. Από τις 2 ώρα τα ξημερώματα περίπου, 12 και μετά. Αύριο μέγιστη θερμοκρασία 6 βαθμούς Κελσίου με βροχή. Ναι, θέλω να πω λίγο, ναι, συνέχισε. Την Πέμπτη φτάνουμε, θα είναι βροχερή και η Πέμπτη με maximum 8 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε 5 μποφόρ βοριάδες. Ναι. Η Παρασκευή μας είναι με 7 βαθμούς Κελσίου με πάλι βροχή, με πάλι βοριάδες. Το Σάββατο, παιδιά, πάμε με 5 βαθμούς Κελσίου βροχή και βοριάδες. Και ναι. Η Κυριακή 9 βαθμούς Κελσίου και θα αρχίσει να εξασθενεί ζυγούλια το φαινόμενο για τη Χαλκίδα. Μάλιστα, λοιπόν, μπαίνω στη στενή. Κατευθείαν κόκκινο παράθυρο. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ξεκινάει από αύριο με χιονόνερο το πρωί στη στενή. Δύο βαθμοί Κελσίου. Την Πέμπτη χιονόνερο. Την Παρασκευή βροχή και χιονόπτωση το Σάββατο. Το Καϊμάτσαλαν. Πω, παιδιά, θα είναι ωραία στη στενή όμως. Να πάω να αποκλειστείς εκεί, Να αποκλειστείς, εντάξει, ρε παιδί. Έχει σπίτι εκεί πάνω. Εγώ να έχω σπίτι, γιατί να έχω σπίτι. Κάνω γνωστό σου, ρε παιδί μου, ενώ αυτό εννοώ. Γνωστό μου έχει, βέβαια. Επειδή μου τα σπίτια των άλλων είναι και δικά μας. Ναι, ναι, έχουμε. Έχετε. Βέβαια. Μάλιστα. Έχουμε καλούς φίλους, εν πάση περιπτώσει. Πού τους βρίσκεται και εμένα, δεν είναι κανείς τίποτα. Λοιπόν, 697-800-1048. Τελειώνουμε σιγά-σιγά. Στείλτε τα τελευταία σας μηνύματα βεβαίως. Και βεβαίως στο www.socafem.gr. Μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και να βρίσκεστε. Και τι σχέση έχει τώρα η Γκόλφο, ο Τάσους, η Τάσους. Που είναι νιόπαντρο ζευγάρι και είναι, ξέρεις, πάνω σαν ντουζένια τους. Με τη στάμνα στο νόμο. Και σκάει και ο γιατρός. Και η Γκόλφο που λέτε, η Γκόλφο και ο Τάσος, ως νιόπαντρο ζευγάρι, το κάνανε έρωτα παντού. Στον Αχυρώνα, στα Πουρνάρια, όπου βρίσκανε, ρε παιδί μου. Ώσπου μια μέρα η Γκόλφο λέει στον Τάσο, ή Τάσο, παρέθηκα τα ίδια και τα ίδια, ρε Τάσο, να κάνουμε κάτι καινούριο. Πώς θα γίνει, όλο το Αχυρώνα, σπίτι, αυτά. Κατέβα μου, ρε Τάσο, μου λέει, να πάω να μάθεις κάτι καινούριο, μια καινούργια στάση να κάνουμε εδώ στο χωριό. Τι να κάνει ο Τάσος. Κατεβαίνει στην Αθήνα και πάει σε έναν σεξολόγο. Ναι. Πού να πάει, δεν ήξερε. Μπαίνει στο σεξολόγο, του λέει, κύριε σεξολόγη, έχω ένα πρόβλημα με τη γυναίκα μου, θέλουμε να μάθουμε καινούργια πράγματα. Του λέει, άνθρωπε μου, εγώ μπορώ να σε εξετάσω αν είσαι ντούρος ή αν δεν είσαι. Καλύτερα να πας σε έναν οίκο ανοχής, του λέει ο γιατρός. Εκεί λέει θα μιλήσεις με τους υπεύθυνους να σε βοηθήσουν. Τι να κάνει η Τάσου. Φεύγει ο Τάσος, μπαίνει μέσα σε έναν οίκο ανοχής, λέει στην κοπέλα που είναι εκεί, λέει γεια σας, ήρθα από το χωριό
Και θέλω να μου μάθετε καινούργιες στάσεις. Θέλω να μου μάθετε τον έρωτα διαφορετικά, λέει. Του λέει η κοπέλα, του λέει, περάστε μέσα, είναι μια ξανθιά, σας περιμένει. Η Τάσους μπαίνει μέσα. Θέλω, της λέει, θέλω να μου μάθεις καινούρια κόλπα. Ναι. Να πάω στην γκολφο και να γίνει χαμός. Εκείνη χωρίς δεύτερη κουβέντα, χωρίς να χάνει χρόνο, τον γυρνάει ανάποδα και κάνουν 69. Α, με το που τελειώνει όλη η φάση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, φεύγει βούρια το χωριό. Τάσος τώρα έμαθε καινούρια στάση, χαμός. Με το που πιάνει την γκολφο, την γυρνάει ανάποδα και κάνουν 69. Εκεί λοιπόν που κάνανε 69, ο Τάσος του φεύγει μια μικρή. Κλανίτσα. Δεν μιλάει γκολφο. Μετά από όλα και μια δεύτερη. Και δεν μιλάει γκολφο. Μετά από λίγο να σου άλλη μια. Ναι, το καταλάβαμε. Του φεύγει άλλη μια. Ωστόσο, αγανακτισμένη γκολφο. Σηκώνεται και του λέει αμάρετα σου. Αμάρετα σου. Ωραίο αυτό το 69, αλλά άμα είναι να ρίξει ακόμα υπόλοιπε 66, δεν θα αντέξω. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.